Καλησπέρα σα. Τι νέος, κάνετε, πώ είστε. Καλά είμαστε. Σύντοι. Γιατί εσύ. με φέρατε εδώ σήμερα. Σε φέραμε Τι ήρθαμε να κάνουμε. Βάλε ρε R3 να βλέπουμε το. Αν έπρεπε να βάλουμε και R3, σωστά. <laughs> να δούμε τον, τον έναν Άρα. απόντα του Γκουέτ. Νομίζω 8. 10. Νομίζω 8 είναι. 8 με 10 μα είπε. Ναι. Μια εβδομάδα του διαφημίζει. Αυτό oh, μα έχωσε oh, σήμερα. R3. Ποιο είναι. Όχι, όχι. R3. Ε, pressing, Πρέσινγκ, <laughs> έτσι λέγεται η εκπομπή <laughs> για ευνόητου λόγου. Για πάτα εκεί. Εδώ Για πάτα. Είναι. Πάτα στο 3, σαν σωστό παραδοσιακό που είσαι, Γεώργιε. Που είχε παλιά στη τηλεόραση το 3. Όχι, φύγαμε. Πάμε σε άλλο. Μία <σοδευά> πάνω. <σοδευά> <σοδευά> Για πάμε. <σοδευά> Κορυφώνει διαγωνία. <σοδευά> πιο κάτω πάνε, πιο κάτω πάνε. Πιο κάτω. Πολύ ρεδιοφωνικό αυτό. Πάμε να βρούμε το pressing. Έλα, να <σοδευά> Έλα. Ματήτσια. Και τώρα, και τώρα ξεκινάει με κόλλο κατευθείαν πλάνο. Να <σοδευά> του. Και βαρούχας Και ο Μεγάλες Κάτσε αυτό πρέπει να το ανεβάσουμε live Μεγάλες στιγμές Μεγάλες στιγμές στο στόχαστο των ομάδων το Super link οι Έλληνες το μιλάει βαρούχας. Όταν δεις το στόμα του να Να, το μιλάει, Θα πάρει και πάνω θα πάρει και το πάνω. Βάστε τι μήνυμα παίρνει ένα διαδίκτυο για αυτό το διαδίκτυο διατηρείται στου πίνακε κανονικά. Τι μήνυμα παίρνει, Γιατί η πολιτική είναι σημαντική, εντάξει. Έχω ένα ενδιασμό. Ποιο βαρούχα τώρα, σε παρακαλώ. Εδώ σε παρακαλώ. είσαι. παρακαλώ. Άσε να δούμε τον άνθρωπό μα εδώ πέρα. Εδώ είσαι. Ναι, ναι. Εδώ είμαι. Έτσι, interaction η κατάσταση. Εμεί είμαστε εδώ για ντουέτο. Έτσι, Γιάννη Γιανούρη και Νίκο Σήμερα, Σταύρο Κόλκα, αυτή την ώρα όσοι είστε συντονισμένοι τέλο πάμε σε κάποια τηλεόραση, όσοι. Ε, μπορεί να βλέπετε μέσω web TV, μπορείτε να βάλετε στην ΕΡΤΡΙΑ και να τον δείτε τον, τον άνθρωπό μας που είναι εκεί στην εκπομπή Pressing. Ωραία, γι' αυτό και είμαστε εμεί εδώ σήμερα. Α, γιατί ο συνάδελφο <laughs> είναι στην, ε, στην, R3, έτσι. Σε παράθυρο με τον Βαρούχα. Πεγάλε την βεζούμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τι 10. Τι θα πούμε σήμερα, έχει πολύ πασχετική. Έχει πολύ πασχετική. Έχει πολύ πασχετάκι η αλήθεια. Ήρθαμε λίγο στο προσκήνιο από αυτό το κύριο που δεν είχε ε, ποδόσφαιρο. ηρεμήσαμε ναι. λίγο. Ναι. Ε, ε, θα ξαναχαζεύσουμε <laughs> ειδικά από την ερχόμενη γενική που είχε το, και το Arispaug. Αλλά οκ, okay. Έχει αρκετό μπάσκετ, είναι η αλήθεια. Αυτέ τι μέρε είναι και εβδομάδα που έχει και διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. και ελληνικέ ομάδε και σε Ευρωλίγκα και σε μπάσκετ από Champions League. Έχει, 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 Champions πολύ League. έχει από όλα. Έχει Έχει πολύ πράγμα. Ακόμα φυσικά είμαστε στην, στην αρχή. Οκ. Okay. Ακόμα υπάρχει δρόμο πολλή για να δούμε το, το πώ θα είναι η κάθε, η κάθε ομάδα. Αλλά οκ. Okay. Μια πρώτη εικόνα σιγά σιγά από τον, από τον καθένα. Uh, βλέπουμε. Κάποιε φορέ πέφτουμε έξω. Είναι η αλήθεια. Αλλιώ θα περιμένουμε. Αλλιώ θα μα έρχονται είτε θετικά είτε αρνητικά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι στην αρχή ακόμα. Ε, ναι, εντάξει. εντάξει όπω και να το κάνουμε, παίζει ρόλο. Για τον Μπάουκ ήταν μια δύσκολη μπασκετική εβδομάδα που πέρασε. Mm -hmm. Με δύο ήτες. Ε, Δεν παίξαν καλά. Όχι, όχι. Ε, εντάξει, στη, στη, στη Βενετία η αλήθεια είναι ότι εκεί φάνηκε λίγο παραπάνω η απουσία του γκουσ, νομίζω. Γιατί έτσι όπω πήγε το Μάτ, θα μπορούσε με τον γκουσ να το να το πάρει. Αλλά με την άκρη κακό. Δεν, δεν, υπάρχει ε, καμία έτσι. Δεν να το στρογγυλέψει. Δεν είναι κακό. Έχει προβλήματα και έχει απουσίε, ναι. Του λείψαν επέχτε σημαντική, αλλά η εικόνα του δεν ήταν ε, αυτή που, που έπρεπε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και νομίζω ότι και η ήταν πολύ καλή σε αυτό το μάτσο. Ναι. Απλώ αυτό που δεν μ' άρεσε, που έτσι εντάξει, μεγάλη διαφορά που, ε, που χάσαν ο Πάοκ, αυτό που δεν μ' άρεσε είναι που λένε όλοι ότι ξέσπασε και ΑΕΚ, Σιγά την ΆΕΚ. Τι ξέσπασε η ΆΕΚ πάνω στον Πάοκ. Δηλαδή αυτό που ναι. το βγάλανε. Ναι, κοίταξε. Ε... Η ΆΕΚ ξεκίνησε με τι δύο ΙΤΕΣ. Ωραία, έψαχνε μια νίκη, την ήθελε, είναι η αλήθεια. Εντάξει, ήθελε Και το... νομίζω, νομίζω ότι. Έτσι μου φάνηκε δηλαδή, τώρα δεν, δεν το έχω κάποια πληροφόρηση. Αλλά πρέπει και μέσα στα αποβιτήρια να, να πούλησε λίγο το ότι πέρσι από αυτού χάσαμε τέσσερι φορέ. Ε, καλά, σίγουρα. Οπότε. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Κοίταξε. Το ότι ξέσπασε. Όσο βλέπαν ότι του έπαιρνε και άλλο και άλλο, έτσι ναι, κάνανε. Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να κάνουν όλε οι ομάδε, έτσι πρέπει να κάνουν οι μεγάλε ομάδε. Άμα η Άκη θέλει να γίνει μεγάλη ομάδα, αυτό πρέπει να κάνει. Δεν έχει κερδίζουμε 10 πόντου και το πάμε λαό-λαό, του δέκα να του κάνουν 30. Έτσι mm -hmm. είναι οι μεγάλε ομάδε. Οι διαφορέ και οι μεγάλε νίκε. Έτσι χτίζεστε το όνομά σου σαν ομάδα. Mm -hmm. Το κακό ήταν ότι ήταν για τον Μπάουκ ότι. Ε, αυτό που από την πρώτη μέρα, όχι από την πρώτη μέρα, από τότε που ολοκληρώθηκε το ρόστερ το της ομάδος ε, το μοναδικό πράγμα που φάνηκε με τιμία, το πιο αρνητικό πράγμα που έχει αυτή η ομάδα που έτσι πως χτίστηκε είναι ότι άμα δεν παίζει ο Γκος δεν έχει άλλον σκόρερ. Δεν έχει σκορ, δηλαδή σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια δεν να βάλει 17-20 πόντου. Με τη συχνότητα του Ναι, αυτό. Μα, όχι Α, αυτό με τη συχνότητα, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παίκτη. Mm -hmm. Μπορεί ο Γκό να μην βάζει 17-20 πόντου, mm -hmm. αλλά ξέρω ότι μπορεί να στο κάνει. Ναι. Επίση, κοίταξε, στην προκειμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι τον Πάοκ πραγματικά σε κανένα ούτε φιλικό, ούτε από το ξεκίνημα τη κανονική περίοδου και τα επίσημα που έχει παίξει δεν έχουμε δει πλήρη. Πάντα υπήρχε είτε κάποιο μικρό πρόβλημα, κάποιο που έλειπε, διευνή. Τώρα του προκύπτουν δύο τραυματισμοί στο ξεκίνημα τη σεζόν. Χάσαν ένα μάτ ο Τζον με τον Γκάρετ, χάνουν και το αυριανό, δεν θα παίξουν. Ο Γκο είναι λίγο ερωτηματικό το αν θα παίξει αύριο και αύριο. Οπότε ξεκίνησε με διάφορα ζητήματα, ειδικά η απουσία του Γκο ήταν σημαντική. Μην μένουμε στα πρώτα παιχνίδια με τον Πανίνο και τον Ρέθμιο. Είναι... Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε διαφορά ποιότητα σε αυτά, Εντάξει, σε αυτά ναι. τα δεν, και δεν οι είναι δύο ομάδε αυτέ. Το Ρέθυμνο έχει πέντε παίκτε και ο Πανίο έχει 2,5 παίκτε. Ακριβώ. Ε, δηλαδή υπάρχει, υπάρχει διαφορά ποιότητα σε αυτά τα δύο μάτσε. Το ότι κέρδισε ε, εύκολα δεν νομίζω ότι λέει, λέει πολλά. Στα αυτά τα παιχνίδια που ήταν πιο δυνατά τεστ, με τη Βενέτσια και με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ του κάθισαν και δύο έξτρα απουσίε και με τη Βενέτσια φάνηκε αυτό που, που λέει ο Γιάννη. Ότι... Εντάξει, και δύο απουσίε με την ΑΕΚ και δύο σφυρίγματα στο πρώτο λεπτό. Ναι, ναι okay. Ξέρεις, Όλα τώρα μπαίνουν διάφορα στο κεφάλι Δεν είναι έτσι είναι ο αθλητισμός Έτσι είναι και τα σφαιρήματα είναι μέσα στη, στο πρόγραμμα ναι. Πήγε ο άλλος δυνατά Έπρεπε να ήταν πιο έξυπνο να, να ξέρει και το σώμα του Και το, τα χέρια του και βασικά το μυαλό του Ναι, Τέλος πάντων, εντάξει Εγώ νομίζω ότι έτσι που ξεκίνησε η σεζόν για τον, για τον ΠΑΟΚ Έχει παίξει τέσσερα παιχνίδια μέχρι τώρα Αυτές οι δύο είδε από τη Βενέζη και την ΑΕΚ ε, δεν, υπά, δεν μπαίνει κανένα για να χάσει, έτσι. Το ξέρει πολύ καλά αυτό. Αλλά είναι μέσα στι σύντε που. Οκ, okay, ε, βέβαια, ναι. Για βέβαια. αυτά τα δύο μάτια που έχει μπροστά του τώρα, το αυριανό με την Τέλεγμο και κυρίω το Σάββατο με τον Προμηθέα, είναι πολύ πιο σημαντικά από τα δύο προηγούμενα. Ε, στη λογική, στη λογική Ακριβώς ότι έτσι. το μάτσο ειδικά του Σαββάτου με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι πάρα πολύ δυνατό φέτο. Άσχετα που έχασε τον περιστέρι προχθέ στην έδρα του. Ο Προμηθέα πρώτη φορά ζει την εμπειρία των διπλών αγώνων μέσα στην εβδομάδα. Αλλά πραγματικά είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, καλό ρόστερ, γεμάτο, ε, καλό προπονητή και είναι άλλο να χάνεις από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και άλλο να χάνεις από τον Προμηθέα στο Παλαντάκι. Έχει άλλη, άλλο αντίκτυπο το ένα, άλλο αντίκτυπο το άλλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το Μάτσο Σαββάτου παρά αυτό που παίχθηκε με την ΑΕΚ. Έχει απόλυτο δίκιο. Πέρυσι δεν έχασε από τον Προμηθέα. Αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική και μεγάλη διαφορά. Πρώτη αγωνιστική. Έχει φτάσει... Με τον, μεγάλη με τον, πολύ καλύτερο ο Προμηθέας, ναι. Με... Πολύ καλύτερο. Ε, ήτανε ήταν τότε με τον, με τον Κόνιαρε που είχε το θέμα στην αρχή, τον Ντίλαρντ. Το, που είχε το θέμα με τον Μάτι. το, το φίλο Α, του Κόλκα. <μορφή>, Αυτή τη μεγάλη μορφή. Με, ε, και σε βρήκε ο έτσι και σε. Ε, σε, σε, σε Γονάτσε. Νομίζω μέχρι το 35 ήταν 25-30 πόντου. Κα... ήταν πίσω, Κάτι τέτοιο. Πάπους. Όχι, τρελό νούμερο. Νομίζω μεγάλο. ότι δεν ήρθαν μπροστά ο προμηθεά μεγάλη διαφορά. Κάπου πήγε να γυρίσει, αλλά δεν ήταν πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο ο, ο προμηθεία. Και φέτο είναι μια ομάδα πιο γεμάτη σε σχέση με πέρσι. Έχει καλό ελληνικό κορμό. Ναι. Έχει παίχτε Έλληνε καλού. Δυνάμει διεθνεί. Ωραία τώρα. Διεθνεί, όχι για να πάνε στο, στο μοντομπάσκετ. Διεθνεί σε αυτή την κατάσταση που ζούμε από πέρσι. Ακριβώ ε, έτσι είναι. Οπότε... Και ο Κατσίβαλε είναι εκεί πέρα, δηλαδή μαζί με τον Κίκα. Ο Κασελάκη, έχουν... ο, ο Τσαϊρέλη. Έχει, έχει πράγμα. Και... Γιατί πέρυσι είχε αυτού του δύο-τρει Έλληνε, mm -hmm. αλλά στηριζόταν στου Αμερικάνου. Ναι. Και στον Ουκρανό. Ότι παχτάραν αυτό. Πολύ καλό πίτσο. Και Πολύ κορμί NBA αυτό πρέπει να δουλέψει για να φύγει, να πάει στο NBA. Αυτό ε, εδώ είναι που έχει το ενδιαφέρον ο προμηθεία. Γιατί ο προμηθεία δεν είναι ότι έχει λεφτά και τα πετάει. Το έκανε λίγο την πρώτη χρονιά, όταν ανέβηκε. Γενικά ο τρόπο τον οποίο κινείται είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι ομάδα η οποία στι ακαδημίες έχει ρίξει χρήμα. Ναι, το χρόνια. Το χρήμα πολλά έχει ρίξει χρόνια. χρήμα, έτσι. Ε, κάνει γήπεδο για τι ακαδημίες. Οι κινήσει που κάνει, οι μεταγραφικέ, δεν είναι εντυπώσει. Δηλαδή, θυμάσαι όταν ανέβηκε, όταν επέστρεψε η ΑΕΚ, ε, την ομάδα που είχε κάνει τότε, είχε δώσει ένα κάρο λεφτά. Πήρε τον Νίγκλ τον έβρινε ένα κάρο λεφτά. <laughs> πήρε το Μενσά Μπονσού το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Είχε ρίξει ένα κάρο χρήματα για, για παίχτε εντυπώσεων. Ο προμηθέα, ναι, μεν ρίχνει χρήματα, okay, αλλά ρίχνει χρήματα ε, στοχευμένα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ο Αμερικανό, έχει πάρει φέτο ο Ρίο είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παίχτη που ήρθε από τη Γαλλία. Ο Λίποβη ήταν στα τρίκαλα. Τον πήρε κανένα. Τον πήρε ναι, ο Προμηθέα. Ναι. Τον, τον, τον Λίπο, Δεν θυμάμαι καλά. Τον είχε φέρει ο Καστρίκη στα Τρίκαλα. Ε, πάνω μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γενικά ο Προμηθέα είναι, είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, Βλέπει το ευχαριστίεσαι. Και εμεί που παίξαμε πέρυσι στο All Star Game είχαν φτιάξει το γήπεδο, είχαν, το είχαν έτσι, βάψει έτσι, έτσι. τα αποδητήρια μέσα για του φιλοξενούμενου. Όποτε παίζαμε παλιά. Ξέρει μόνο. Όπω φεύγαμε την επόμενη χρονιά, έτσι τα βρίσκαμε. Ναι. <Δελ _ <Δελ _ <sm marshes> δηλαδή το έκαναν και επίτηδε. Αλλά όχι, το θέλω να το κάνω κάτι όμορφο και έχουν και τα χρήματα που είναι. Μεγάλη υπόθεση. Απλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και άλλε ομάδε με χρήματα κατά καιρού που εμφανίζονται και μετά από ένα-δύο χρόνια και τα χρήματα φεύγουν και αυτέ χάνονται. Ναι, ξέρει τι κάνουν αυτέ οι ομάδε. πάνω-πάνω δίνουν όλα τα λεφτά σε ένα παίχτη, δύο-τρει παίχτε. Και α πούμε, μπορεί να μην έχουν πετσέτε. Μπορεί να μην έχουν πλυντήρια για τα ρούχα. Μπορεί να μην, δηλαδή έχουν τα... τέιπ. Να μην έχουν ε, Ναι, τέιπ. Συνήθω φαινόμενο αυτό. Ε, αυτή νοπλου, είναι ο είναι αυτό τελείω. Ναι. ναι. Αλλά εντάξει. Όχι, όχι, πατενή το πάνε πάρα πολύ καλά. Και το μάτι του Σαββάτου, επειδή έπαιζε και πάω και δύο ώρα, δεν το είδα που χάσανε από το περιστέρι. Αλλά επειδή ήμουν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που παίζανε στην Οστάν την πρώτη βραϊκό παιχνίδι, κάνανε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή κέρδισαν δικαιότατα, παίξανε Πολύ καλά τους, στην επίθεσή του, στην άμυνά του. Πότε θα τρέξουν, πότε θα πάνε στο 5-5. Είχαν και πολλού παίχτε σε καλή μέρα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το, το match, οκ, okay το αυριανό. Που εντάξει, αν το κερδίσει ο και είναι καλό να το κερδίσει και να το χάσει. <συσίλυν> δεν, δεν χάθηκε ο κόσμο δεύτερη αγωνιστική των το ομίλων του Champions League. Έτσι, Εντάξει, πρέπει να έχει να Συμφωνώ ότι πρέπει να έχει τα Γιατί πέρσι, όταν ξεκίνησε και έκανε <συσίλυν> ένα-5, <πέντε, συσίλυν> ένα <πέντε, και> έπρεπε μετά να κερδίσει τους πάντε. Και να κάτσουν για αποτελέσματα. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Δηλαδή ήταν συνδυασμό πραγμάτων για να περάσει την επόμενη φάση. Ε, δεν γίνεται κάθε χρόνο να μένει πίσω και μετά να τρέχει να πάρει όλα τα μάτια μαζί. Δεν γίνεται. Ωραία. Ε, απλά λέω ότι αυτή η εβδομάδα αύριο οι Γερμανοί τη Telekom Bonis και το Σάββατο ο, ο Προμηθέα είναι πολύ πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια από ότι ε, η, η Βενέτσια και η Ακλάουξα να συμμορφώνονται με μένα. Ε, και έτσι όπω έγινε τώρα με τι δυοίτε, με του τραυματισμού. Ωραία. Όταν σου κάνω το γιο τρει τι κάνει εσύ που είσαι μέσα. Τι να κάνει. Πώ παίζει. Δηλαδή, Υπάρχει στο κεφάλι σου, τι να κάνει. Προσέχει ε... τα φάουλ. Προσπαθεί. Ε, ε, τι προσέχει τα φάουλ. Δεν θα κάνει φάουλ, δεν θα παίξει άμυνα. Δεν δεν δε θα... Δηλαδή, η... αυτό που λένε το χασοπούλιο από κάτω. Θε να το χάσει από κάτω, δεν θέτεις, χάνεται. Ε, όχι, δεν χάνονται. Δεν είναι αυτό. Έτσι έχει μάθει κάθε μέρα να κάνει. Δηλαδή, ειδικά με του δυναμικού παίχτε mm -hmm. που το στυλ του είναι δυναμικό. Τι να τον πει αυτό, Μην, 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 μην παίζει άμυνα ή πιέζει. Ναι. Εντάξει, ναι. υπάρχει στο μυαλό. Αλλά και τι είναι είναι να τρώει τζάμπα καλάθι. Είναι λίγο και θέμα συγκυρία το πώ θα σου πάει το μάς. Δηλαδή, ξεκινά και έχει τρει απουσίε. Ωραία. Και ξεκινά το παιχνίδι εσύ και σου βγαίνει το παιχνίδι. Ναι, κοίταξε Νίκο, τα πάντα δεν είναι αυτό. συγκυρία. Ναι, ναι. Τα πάντα. Όχι τύχη. Mm -hmm. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, πιστεύω στην συγκυρία. Δηλαδή, άμα βάλει τρία τρίποντα με τη μία και πέντε τραυματισμού να έχει και έξι παίκτε να παίζει. Πάσε το τρελό μετά. Ε, ναι. Δεν Γι αυτό καταλαβαίνεις σου λέω, δηλαδή, Έτσι. δεν είναι Αν να... τα φά αντίθετα, Αν τα σε ακόμη πιο κάτω. Ε, ναι, και να φ... τα φά και από κάποιον που. ξέρει, γιατί πολλέ φορέ στοχεύει παίκτε, αφήνει παίκτε να σου ε, ναι. τάρουν και στα βάζουν. Ναι. ναι. Ξέρει ποιον, ποιος, ποιον, μα αφήνανε εμά συνέχεια. Ποιον. Τον Κολτεμπέλα. <laughs> 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 δεν έβαζε Κοίταξε, με τίποτα. Στην αρχή δεν έβαζε, αλλά δεν Το έχει βελτιώσει λίγο. Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν στην αρχή όντω δεν έβαζε. Είχε ποτέ. Και άσχημο shoot, το ναι. ο Κλαώδη, δηλαδή, ναι, ναι. Όχι άσχημο ότι η τεχνική του την έριχνε πολύ ψηλά, ψηλοκρέμαστη. Δηλαδή δύο δευτερόλεπτα σούτ. Άντε, είναι. <laughs> Όσο πιο ψηλοκρεμαστό, τόσο πιο προς πέφτουν από κάτω. <laughs> 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 σωστά, Εντάξει, πάει ψηλοκρεμαστά και άμα δεν μπει. Φεύγει Πάει πάλι απάνω πέφτουν. μπούμε από κάτω. Αυτό, δε, έτσι, δηλαδή υπάρχουν έτσι απουσίε σημαντικέ. Το, το, παιχνίδι, α πούμε, αύριο η γερμανική ομάδα είναι μια ομάδα η οποία όπω όλε όσε έχετε αντιμετωπίσει ο Πάουκ τα τελευταία χρόνια είναι ομάδα που βασίζεται πολύ σε ταχύτητα, σε ρυθμό. Έτσι έχει πολλή αθλητικότητα, έχει καλού Αμερικανού. Δεν είναι, δεν είναι όπω η Λούντερτζουκ πέρσι, γιατί πέρσι εκείνη ήταν άλλη, άλλη κατάσταση. <συντελώς. <συντελώς. Ήταν Ήτανε... πολύ, πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Το οποίο... Να, αυτό, αυτή η ομάδα του έκατσε. Δεν είχαν ταλέντο, δεν είχαν. Μάλλον δεν είχαν ταλέντο, δεν είχαν. Ε, 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 Πώ θα το πω, πω ασχετικότητα να το πούμε. Κατά. Ναι, Ήταν μια παρέα, το βλέπει, γουστάραν αυτό που κάνανε και του βγήκε όλο στο γήπεδο. Ναι. Μόλι βρήκαν μια ομάδα να του κόψει τον ενθουσιασμό και το, ξέρεις, το, το τζαμπουκά. Ναι. Ακριβώ σταμάτησε να παίζει. Ναι. Και του πήρε η κάτω η βόλτα μετά. Στην αρχή δεν είχαν αυτή τη 10-0, κάτι είχαν. Στην αρχή είχαν πάει πολύ καλά. Φτάσανε μέχρι το Final Four, στο Champions League. Και αν θυμάμαι καλά, πέρσι στη Γερμανία. Φτάσανε, φτάσανε. ή στο 3, ή στο 4 ήταν. Και εκείνο ο παιχτερά του. Ο καλό παχταράστος... ο, ο Πέξο ο Γόκα, που ήταν ο ξανθό ο λευκό, τον πήρε ο Σάρα στην Ζαργκίνα. Ναι, ναι. Έτσι. Ε, δεν είναι λοιπόν η Telecom όπω ήταν πέρσι η Ludwigsburg, που πραγματικά για όποιον είχε δει και τα δύο παιχνίδια, είχε καταλάβει ότι ήταν ομάδα που δυσκολευόσουν πάρα πολύ να την αντιμετωπίσει γιατί. Ήταν αθλητική και όλα Παντού είχε, είχε, 10 παίχτε στο ίδιο επίπεδο, 11 πραγματικά στο ίδιο επίπεδο και το ξύλο που ρίχναν στην άμυνα ήτανε <laughs> εξωπραγματικό. Λέρα, να ήταν εξωπραγματικό. Φοβόσασταν να κάνει προσποίηση. Πραγματικά. Γιατί άμα πηδάγανε. Λε τα πέσει απάνω να με σκοτώσει. Δηλαδή yeah. ξέρει, πολλέ φορέ δεν κάνει και προσποίηση. Είναι καθόλου μια τακτική, ε. Δηλαδή τα βαρά δεν θα μου τα δώσει όλα. Ε, δεν, δεν μπορούν ναι, δεν μπορούν να σφυρίζουν όλη την ώρα. Σωστά. Για μεταξύ πολλέ φορέ με αυτέ τι ομάδε, με του αθλητικού τύπου που είναι λίγο πιο άμπαλοι από ε, φοβάσαι να κάνει προσποίηση. Ναι. Γιατί τσιμπάνε την προσποίηση εύκολα. Ναι. Αλλά εφόσον φύγεις φύγει στον αέρα, εσύ ακόμα κάτω και καλά πάνε να καλά και φάουλ. Ναι. Και κατεβαίνει ο άλλο με του αγώνε και όπω σε πετύχει. <laughs> κεφάλι, μύτη. <laughs> είναι λοιπόν, επικίνδυνε οι προσποιήσει. Η Telekom που αντιμετωπίζει ο Πάουκ Κάβρο δεν είναι έτσι όπω ήταν το Dittbook, ναι, ναι. αλλά είναι ε, τυπικό δείγμα γερμανική ομάδα. Το λέω γιατί ο Πάουκ τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο πετυχαίνει μια γερμανική ομάδα. Ήταν πέρσι πιο παλιά πω, ήταν πω, η Oldenburg. Έχω quiz, τώρα. Για πε. Ποια ήταν η τελευταία γερμανική ομάδα το σίγουρα. που έπαιξε ο Πάουκ Ευρωλίγκα, αντίπαλο. Αυτή η... που παίζει τώρα, πώ το λένε, οι Sky, Skyliners. Sky αυτή. Ναι, <laughs> Τη Να χρονιά δε, τέτοια, Dream Team τότε. Ε, ναι, ναι dream, dream, team, ναι. Dream Team για ένα <laughs> μήνα. Okay. Μετά Dream Team. ναι, ναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι, το <laughs> θυμάμαι. Πρωτοσέλιδο, πρωτοσέλιδο, ναι. Dream Team. Frankfurt Skyliners, βέβαια. Frankfurt Skyliners και πάμε και έχει 2.000 Έλληνε. Ναι. Ε, ναι, ήρθαν όλοι και κάναμε και διπλό μέσα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Frankfurt Skyliners, βέβαια. Με μπορεί, φεβαράκι, να και coach. μπορεί να είναι coach F. και, τελε... και, τελε... και τελευταία ομάδα γερμανική που έχει κερδίσει ο Πάκ από τότε. Μπορεί να μην έχει κερδίσει άλλη γερμανική από τότε. Τα τελευταία χρόνια που βρίσκει γερμανική ομάδα έχει ε, φαλάκι μέσα έξω. Αυτό εμεί όποτε, όποτε, βλέπαμε γερμανική, γαλλική ομάδα. Δηλαδή, η χαρά σα. Τίποτα, δηλαδή, άντε πάμε, λέμε ναι. με τα κατσίκια αυτή που έχει προσπίσει και βέβαια. Εύκολο. Και εκεί που έχει πάει το μπάσκετ τώρα όμω. Και τώρα. <laughs> τι παίζουνε. <laughs> <laughs> πάμε στην Ελλάδα <laughs> για να το ρίξουμε. Άρα, άρα. Πάμε. Πάμε. να ευχαριστήσουμε και του χορηγού μα. Να πάμε στο διάλειμμα. Σπάπριβε, Ιωάννη Κολέτη 24. Δίπλα στο Γουάν Σαλόνικα. Σπάπριβε για μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Μπαίνετε στο site spaprivet.gr ή το τηλέφωνο να σας πούν τις προσφορές τους. Και Γιάννης Μαλλιάς, Barber Shop, Νικομηδίας 11, στη όμορφη Σταυρούπολη και γυναικείο και αντρικό. Πάμε στο διάλειμμα. Τι γίνεται με το κόλκα, ρε παιδιά. Τι γίνεται με το κόλκα, ρε παιδιά. Αυτή την ώρα λοιπόν, την ώρα Κόλκας. του ντουέτο, ωραία. ο Κόλγα <laughs> είναι στην Air 3. Όσοι δεν έχετε εικόνα, συντονιστείτε τώρα, εντάξει. <laughs> Γιατί είναι μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα εικόνα. Γίνεται μια ωραία κουβέντα στην, στην εκπομπή εκεί, ε, με αφορμή την ελληνική διαιτησία εννοείται. Ο συνάδελφος είναι στο ίδιο πάνελ μαζί με τον uh, Παναγιώτη Βαρούχα. Είναι εξαιρετικό έτσι, καθόλου. Ένα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ωραία. <laughs> η κουβέντα είναι γύρω από την ειτησία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει ψωμάκι η υπόθεση εκεί στην ΕΡΤΡΙΑ. Εμεί εδώ είμαστε με Γιάννη Γιανούλη. Συνεχίζουμε μέχρι και τι 10. Ξεκινήσαμε λίγο κάνοντα μια κουβέντα <coughs> για τα του, του ΠΑΟΚ, με αφορμή τα, τα τελευταία παιχνίδια, το Αυριανό. Ε, Ευρωλίγκα, έχει καθόλου να είδε καθόλου πρωταγωνιστική. Ναι, είδα είδα, είδα, είδα. είδα τα highlights, είδα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού το είδα. Νομίζω ότι θα περιμέναμε χειρότερο τον Ολυμπιακό και καλύτερο τον Παναθηναϊκό γιατί τελικά ήταν πολύ καλό Ολυμπιακό ναι. και μέτριο ο Παναθηναϊκό. Οκ, okay, και οι δύο βέβαια. Καλό ε, είναι αυτό. Ε, εντάξει, για τον, για τον, Ολυμπιακό υπάρχει τώρα και το παιχνίδι με τη Κίμη, το, το χθεσινό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, όταν έχει παίξει Παρασκευή βράδυ στη Μόσχα και έχει επιστρέψει λογικά Σάββατο πρωί όχι, μην... δεν υπάρχει Σάββατο πρωί. Έχεις ποτέ. Έχει βράδυ. Ποτέ. Σάββατο μεσημέρι. Και βάλε. Ωραία. Και παίζει Κυριακή απόγευμα με την κίμη στη Χαλκίδα. Με όλο το σεβασμό στη, στη Χαλκίδα και την κίμη, έτσι. Εντάξει, με, τι ενο... μυαλό... με, τι μυαλό, με ο παίχτη να πάει να παίξει την Κυριακή. εδώ φταίει ο προπονητή. Ναι. Ακριβώ. Πρώτον, είναι επαγγελματίε. Mm -hmm. Πληρώνονται πάρα πολλά λεφτά. Okay. Άρα είναι η δουλειά του. Ναι. Πρέπει να το κάνουν. Εδώ είναι η μαγιά του κάθε προπονητή. 100%. Εδώ, είναι η μαγεία. Εδώ χρειάζεται ο προπονητή. Χρειάζεται τα συστήματα, χρειάζεται για την πειθαρχία, χρειάζεται για όλα αυτά. Αλλά η μαγιά του προπονητή είναι μετά από ένα τέτοιο αγώνα, ένα τέτοιο ταξίδι. Έρχεσαι, κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι καλά. Έτσι. Μετά το μάτς έχει κερδίσει, ποιο θα κοιμηθεί. Εδώ χάνει και δεν μπορούσα να κοιμηθεί. Αν κερδίσει, είσαι και χαρούμενο, δεν μπορούσα να κοιμηθεί. Δηλαδή θα φάγανε μία ώρα το βράδυ η Ελλάδο. Εντό ο προπόνηση χάνει το βράδυ και δεν μπορούσα να κοιμηθεί. Ναι, θα κοιμηθήκανε 4-5. Θα έπρεπε να ξυπνήσουν αυτό, ξέρει τι ώρα πετάνε, πώ πετάνε, όλα αυτά. Ναι. Έρχονται Ελλάδα, μένουν ένα βράδυ στο σπίτι του, οικογένεια, παιδιά, ξέρει ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Αυτοί που είναι ελεύθεροι να βρουν τίποτα. Έχουμε και αυτό. Ναι. Ξέρει το, έχουμε τα κινητά με αυτά. Ε, Κυριακή πα στη Χαλκίδα. Πάλι λεωφορείο. Τώρα μη... το λεωφορείο δεν είναι. Πάμε με το λεωφορείο εντάξει, αλλά τι είναι, μια μισή ώρα. Αδερφέ, είσαι δύο δέκα. Έτσι. Τα καθίσματα είναι για ένα εβδομήντα. όσα μπροστινά καθίσματα και να ρίξουν και να βγάλουν, γιατί έτσι κάνουν τα λεωφορεία. Ε, Μια πρόληψη τέλο πάντων στη, στα πλάγια. Όλοι σκοτώνονται, όλοι τσακώνονται. Ποιο θα κάτσει γαλαρία για να ξεπλώσει οριζοντίο. <laughs> Έχει εκείνα και για τι ζώνες ζώνε αυτά εκεί πέρα σε μπαίνουν. Δεν υπάρχει <laughs> το λεωφορείο ας πούμε για μπασκεμπολίστα και για βολυμπολίστα τα τελευταία χρόνια. <laughs> δεν υπάρχει. Δηλαδή, δε, κάποιος, κάποια στιγμή έβαλε μπάκετ καθίσματα ακόμα χειρότερα. Ναι. Δεν μπορούσα να στρίψει. Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, αλλά εκείνη η μαγιά του προπονητή. Είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του προπονητή όμω. Αυτό. Είναι, α... γιατί τώρα ο Μπλατ βλέπει κύμη. Ναι. Who the fuck is Κίμι θα είπε. Ξέρεις, Star. με το καλό τρόπο, όχι ναι, με το ναι. τι είναι αυτή τώρα, ποιοι είναι αυτοί, πέρυσι τι έγινε αυτή, δηλαδή θα τον είπαν και οι βοηθοί ξέρεις, εντάξει, δεν είναι τίποτα, να ξεκουράσουν τους πάνω, άγχος ξέρεις, μπα πόσα... γιατί τώρα το άγχος του Μπλατ δεν είναι κυρίζει, είναι πως θα συμπεριφερθεί το σπανούλι. Εγώ νομίζω ότι έχει, έχει, συμφωνήσει ήδη από το καλοκαίρι αυτό. Δεν συμφωνεί τίποτα με του Πανόρ γιατί το ξέρω προσωπικά, το, ξέρω, το γνωρίζω 15 χρόνια. Δηλαδή, 20 εσύ λες χρόνια. μπορεί να στράβω, α πούμε, που δεν έπαιξε χθε. Ναι. Ναι. Στράβωσε, ή όχι στράβωσε. Να σου πω λίγο κάτι όμω για που το βλέπει απ' έξω. Ναι. Πέρσι που δεν είχε. Έκανε ζέσταμα. Έκανε ζέσταμα. Ήταν στην αποστολή, ήταν στην ομάδα. Πήγε εκεί. Όχι, όχι άλλο, άλλο θέλω να σου πω. Όχι, Πε... Πέρ... πες μου για το. Ήτανε. Πέρσι... Ναι, ήταν. Ναι. ναι. Εσύ δηλαδή. Εφόσον θα... θε να τον ξεκουράσει, ενώ όπω τη διακόπτω γιατί με και τα μυαλά μου αυτά. Ναι, ναι. Εφόσον θε να τον ξεκουράσει, το, το λε. Bill κάτσε σπίτι σου. Ναι. Δευτέρα απόγευμα μου προπόνηση. Ή ναι. Δευτέρα πρωί. Ναι. Δεν το παίρνει. Να κάνει ζέσταμα. Πρώτον, να φάει την τελεπορία του αξίδιου. Ναι. Ε, να είναι στον πάγκο σπανούλη, είναι στον πάγκο έτσι. Ναι. Γυρνάει ο προπονητή να. Τώρα δεν μπορούσατε να με δείτε, αλλά σαν να σε καρφώνει τα <laughs> παιδάκια πώ ξέρουν ότι έχουν γλυκό μπαμπά ή ο Θεό στην τσέπη. <laughs> έτσι, μα, και έτσι πρέπει να είναι οι παίχτε. Δηλαδή να γυρνάει Σωστά. ο προπονητή να κοιτάει Σωστά, τον μπάγκο του, ξέρω του κοιτά τα μάτια. Πολλοί ναι. παίχτε δεν κοιτάνε, κάνουν το αδιάφορο αυτοί που δεν θέλουν να παίξουν. Έχει ναι. και τέτοιο. Άλλο πάνω, είναι τρελό. Είναι, όχι τρελό, δεν χορτένει Ναι. μπάσκετ. Να σου πω μια ιστορία μετά με τον σπανούλι, mm -hmm. για να καταλάβει πόσο δεν χορτένει τον μπάσκετ τον έχει σε γρήγορση όλη την ώρα, ενώ ο Μπλατ μέσα νομίζει ότι. Τώρα και... δεν χρειάζεται να παίξει. Ξέρεις, συνέχεια θα το μίλα και θα... τώρα ο, ο Τι να πάνε να μιλήσει. Ναι. Δεν είναι για του πανεπιστημίου. Σωστά. Δεν είναι να πιάσει συζήτηση. <laughs> Εδώ μιλάγαμε για αυτοκίνητα σε εθνική ομάδα και πώ γίνεται η συζήτηση για το σοπί και ρολ. <laughs> Κύριε, λαζό, λαζό. Άμα τελειώνει κάτω από 10 δευτερόλεπτα, σπά το σύστημα και έλα ε, Μαλάκα εδώ μιλάμε για εξατμίσει. Μια φορά μιλάμε για παπάκια με τη Σέμπρικ. πώς Πώ τη λέγανε οι εξάτμιστοι τη Σέμπρικ αυτή. και <laughs> άλλο έλεγε για το down pick και το back pick. δηλαδή θε να αφήσει το σπανούλι. Ναι. Γενικά για να καταλάβουν, δηλαδή έπρεπε να τον αφήσει στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, πει κάτι την οικογένειά, σου. σου. Ναι. Δεν θα το δεχότανε, αλλά εσύ έπρεπε αυτό να κάνει. Ναι. Δεν δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ο να πει. Μπορεί να τον είπε που και πιστεύω ο Μπλάτ μπορεί να το, να το, το, είπε. Ωραία, να σου πω λίγο κάτι. Αλλά όταν τον πα εκεί, δηλαδή. Αυτό στο... στο ζέσταμα ετοιμάζεται για τον αγώνα. Ετοιμάζεται για την πεντάδα ο Σπανούλη. Ναι. Και όλη αυτή η, η γέτσα. Αυτή την παράμετρο που λε δεν είχα στο μυαλό μου και έχει δίκιο. Το διαμαντίδι. Ναι. Η διαφορά του Παναθηναϊκού με του Ολυμπιακού επί ο Μπράντοβιτ εποχή, δηλαδή για 15 χρόνια, πώ ήταν 13 χρόνια, mm -hmm. ήταν ότι ο Μπράντοβιτ άμα ήταν ο Διαμαντίδης 100% mm -hmm. είτε παίζανε με την Μπαρτσελώνα την καλή τη Μπαρτσελώνα που τους έκανε και η Κιβίζου ο Διαμαντίδης συγγνώμη είτε έπαιζε κύπλο με, με β' εθνική ομάδα έπαιζε πεντάδα ο Διαμαντίδης mm -hmm. άμα, άμα δει όλα τα χρόνια όλες τις στατιστικές αυτά Πάντα ο Μπράντοβιτ με οποιονδήποτε και να έπαιζε θα παίζανε οι πέντε καλύτεροι ε, του δευτερολέπτου, έτσι ονομάζει ναι, τον ναι, μπάσκετ, δεν ναι, ξέρω ναι. αν το πιάνει. Ποιο ναι, ναι, είναι ο καλύτερο εκεί την εκείνη ώρα. Εκεί την κατάσταση. Ναι, εκείνη, εκείνη και το και, το και ο Διαμαντίδη μπορεί να έπαιζε τρία λεπτά. Mm -hmm. Να πήγαινε 15-2 έξω. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει και με το Σπανούλι. Ναι. Ο Μπράντοβιτ αυτό το έχει κάνει επιστήμη. Δηλαδή ξέρει πώ. και ποτέ ο Μπράντοβιτ δεν έπιασε συζήτηση με κανένα παίκτη. Δεν σε ρωτάει, σε ενημερώνει. Ναι. Άλλοι προπονητέ μιλάνε. Θέλουν να έχουν επικοινωνία. Εγώ ήμουνα κάνει... ένα κάνει... ζουμπαθαϊκό. Έχει να κάνει και με τον παίχτη, νομίζω. Δεν υπάρχει κανένα παίχτη. Όχι, και... okay, άσε τον Μπράδοβιτ. Για του άλλου παίχτε λέω. Ο Μπράδοβιτ είναι ξεχωριστή περίπτωση. Ε, ξεχωριστή περίπτωση. Καλά. <σίλω> και ο Ιφκοβιτ και, ο... <σίλω> και, ο... Σκαριόλο που είχα από τον Γκράζουν όλοι είναι <σίλω> όλοι τέτοιο επίπεδο. Δεν, με ενδιαφέρει τι, θα πει ο παίχτη. Πληρώνει σε επαγγελματίε, θα κάνει ό,τι σου λέω εγώ. Είναι στρατό, δεν υπάρχει. Δεν είναι... Η να σου πω μήπως κάνουμε το 3 κάτω να το κάνουμε αντί για down screen. But... <laughs> στα ντους. You know, ντους. Go to the ntους. Στα μπάνιο κατευθείαν. <laughs> Και ε, το λάθος του του Μπλατ θα είναι να πιάσει συζήτηση με του πανού. Ναι. Θα τον χάσει. Όχι θα το χάσει, θα χάσει τη θέση του ο Μπλατ. <laughs> με λίγα λόγια. Τι λέει, σε αλλάξες τι τώρα. Δηλαδή έχουμε την εικόνα του Σπανούλη πέρσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Που πλέον η Ευρωλίγκα έτσι όπω έχει γίνει. Έτσι. Είναι, δηλαδή παίζει 30 μάτ στην Ευρωλίγκα φιξαρισμένα. Ναι. 26 στο πρωτάθλημα φτάσαμε 56. Βάλε τα playoff μέχρι τελικού φτάσαμε 70. 55, 65. Ναι. 65, ναι. 65. Βάλε playoff η Ευρωλίγκα. Η σεζόν πάει με 70 μάτς Ναι. Έτσι. Λογικά κάπου εκεί είναι. 65 μάτ. Ε, ναι, 75 ναι, ναι, όσο ναι, πα. Ναι, Ωραία. Και το Κύπρο. Ε, Λάδος, να παίξει 70 μάτ. Ε, δεν μπορείς, αλλά δεν μπορείς να πεις όμως και ε, να κορυδεύεις τους παίχτες με τρίκ. Ναι. Δηλαδή ο Μπλατ αυτό που έκανε ε, ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει στο Σπανούλι. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή όλη, όλη την ταλαιπωρία που έφαγε mm -hmm. δεν έπαιξε, ε, έκανε το ζέσταμα κανονικά, ίδρωσε. Έφαγε το κρύο, μα δεν έπαιξε. Δηλαδή ξανακρύωσε το κορμί του. Στο δεύτερο μήχνο ξαναμπαίνει για ζέσταμα. Ξαναγκαζώνει, φτιάχνει, κάνει, ράνει. Δεν βγάζει όλη την ενέργεια, Κατάλαβε. Δηλαδή ο Ισπανό ήταν έτοιμο για αγώνα. Ναι. Έπρεπε να παίξει. Mm -hmm. Έπρεπε να γίνει αυτό. Ναι, ναι να σου πω λίγο κάτι. Αυτός τώρα, τώρα, αυτό τώρα θέλω να δω. Θέλει να τον ξεκουράσει, δεν ξεκουράσει και ο παίχτη, Δηλαδή έγινε χαζομάρα. Λοιπόν. Και σου λέει τώρα ο Μπλατ ότι κοίταξε να δει. τη Δετάρτη παίζουμε μέσα στην Μπασκόνια που κέρδισε μέσα στην Ζαλγκύρη πρώτη αγωνιστική. Ναι. Προχθέ έριξε τη Φουελαμπράδα που κέρδισε 40 πόντους, 45. Και μετά, δηλαδή έχει άλλο ταξίδι. πάει ναι. τώρα τα ναι, ναι, ναι. στη, στην Ισπανία. Και μετά έχει, έχει Παρασκευή βράδυ την Αρμάνι. Η οποία Αρμάνι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ δυνατή φέτο, αλλά οι κινήσει που έχει κάνει καλέ. Και έχει ξεκινήσει καλά. Ξέρει ότι ο Σπάνο μπορεί να κρατήσει μούτρα με αυτό. Που δεν έπαιξε στην κίνη, ε, Στα ναι. 35 του. Στα... 50 του, δεν καταλαβαίνει αυτό. Αυτό δεν έχει ιδέα. Δε, Αν τον ότι πότε θα σταματήσει τον μπάσκετ, του κοιτάει σαν να τον είπε κάνα πρόβλημα επιστημονική φαντασία. Δηλαδή κάτι με, με την NASA. Το κορμί είναι καλά. Θα το φτιάξω. Ναι. Αυτό κοίταξε έχει γίνει. Αυτό από τότε που πήγε στον Ολυμπιακό έβαλε 100% μέσα στο παιχνίδι του το, τον ηγετικό ρόλο που σημαίνει στο μπάσκετ τα τελευταία λεπτά να έχει την μπάλα στα χέρια του. Ναι. Και 40 χρόνια να γίνει και με διάφορα κόλπα, διάφορα τρίκα, ό,τι να είναι, τα τελευταία ζούτα αυτό θα τα πάρει. Το ξέρει αυτό, το ξέρουν οι συμπαίκτε, το ξέρουν οι αντιπάλοι, το ξέρουν και τα βάζει. Φέρτε με 2 εκατομμύρια. Καλημέρα σα. Αυτό είναι ο Σπάνουλη. Γι' αυτό παίρνει 2 εκατομμύρια στα 35 του. Γιατί αυτό θα πάρει τα τελευταία ζούτα και τα βάζει. Ναι. Δεν τα έβαλε μια φορά, στον τελικό, ενώ στον ημιτελικό με την Τζεσικά πότε ήταν, τα βάλε. Που είχε 0 στα 9. Ξέρω εγώ και εμεί τα έβαλε κατά 3 στα 3. Όλο. Καλημέρα σα, ναι. κύριε Λέγκο και κλάι ναι. Μάιν. Αλλά αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθο για του Σπανούλ, για το συγκεκριμένο αθλητή. Mm -hmm. Υπάρχουν άλλοι παίκτε που. Εντάξει, φιλικό, ε, κάνω τρία φάουλ για να φύγω. Ναι. Ξέρεις, ναι, κατάλαβα. κατάλαβα. Αλλά ο Σπανούλης και η ιστορία που ήθελα να σου πω πριν. Για πέστε. Ε, Είμαστε τώρα εθνική ομάδα το 2004-2005. Τέλος πάντων, θέλουμε να κάνουμε μια αύξηση τώρα στα οικονομικά στην εθνική ομάδα γιατί πληρωνόμαστε. Στην εθνική. Ναι. Μην, νομίζουν, μην λένε όλοι ότι παίζουν για τη σημαία και για αυτά. Παίζει εννοείται για τη σημαία και για αυτά, αλλά υπάρχουν και χρήματα στη μέση. Υπάρχει αντίτιμο. Υπάρχει. Και είναι τώρα, ξέρω εγώ, είναι 60 ευρώ τη μέρα. Ναι. Κάτι τέτοιο τώρα. Και θέλουμε να το κάνουμε 100 ευρώ τη μέρα. Ναι. Πίστεψε όμω πιο πολύ στην πλάκα. Ναι. οκ. Okay. Όχι ότι είναι, ξέρεις, δεν υπάρχει και <laughs> δεν κατεβαίνουμε. Τέλος πάντων μιλάμε εκεί πέρα η αρχηγία αυτή έτσι, η πιο μεγάλη ηλικία που ήμασταν, εγώ Αλβέρτης, ξέρεις Παπα-Νικολάου, Κακιούζης. Ναι. Ε, πάμε στο, ενημερώνουμε τον Παναγιώτη και του λέμε κοίταξε coach, θέλουμε αυτό. Λέει δεκτό από μένα, Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, ξέρω εγώ. 15 Ιουλίου. Ωραία. Πε ότι θα ξεκινήσουμε 14 Ιουλίου να κάνουμε απριγία μία μέρα και καλά τώρα, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αρκεί να γραφτεί στον τύπο ναι, ναι. για ναι, τον να Βασιλακόπουλο, να γίνει φασαρία. Εντάξει. Ο Γιαννάκη τώρα δεν το. Όχι, δεν τα κάνω. εγώ Αυτά θα στείλετε αντιπροσωπεία. Πηγαίνετε, κάντε ράντε. Τέλο πάντων, το λέμε τον Παναγιώτη. Πε μα ακριβώ λέει. ξεκινάει. 15-10 το πρωί να είστε όλοι στο Χίλτον. Mm. Τέλο. Ε, το βγάζουμε εμεί ότι σε 14 θα ξεκινήσουμε. Λέμε κανένα δύο συνεντεύξει. Αν 14 του μήνα θα μαζευτούμε, θα κάνουμε. <laughs> <laughs> Πάμε να κορυδεύσουμε τον Βασιλικό. Το πούμε που κορυδεύεται αυτό <laughs> ο γέρο 700 χρονών. <laughs> Τέλο πάντων, μαζευόμαστε στο ξενοδοχείο. Mm -hmm. Εμεί που ήμασταν από τη Θεσσαλονίκη, οι αυτοί που ένα βράδυ πριν. Ναι, σωστά. σωστά. Οι Αθηναίοι θα έρχονταν το πρωί. Έχουμε κανονίσει με τον Ψακ μαζί. Τώρα έχουμε ναι. πρόεδρο Λάζαρο, αντιπρόεδρο εγώ, Ντικούδη. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο αντιπρόεδρο. Ναι. Δεν ξέρω, όλα τα ζώα, τα κομμάρια. <laughs> διαμαντίδε. Λέει παιδιά προπόνηση να κάνουμε. <laughs> Ό,τι πείτε εσεί, <laughs> διαμαντίδε, <laughs> θεό. Του <laughs> κάτσε ρε τον Λάζαρο. <laughs> <laughs> Και έρχεται ο Σπανούλη από το NBA, uh, <laughs> ήταν τότε. Α, Ρεδί. ναι, ήταν στο σκιό στο ναι. Ωραία. Ναι. Και έρχεται ο Που δεν έπαιζε ο τρόκετ. Δεν έτσι. έπαιζε δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, Δεν έπαιζε, εντάξει. δεν, δεν είχε μεγάλο ρόλο στην αρχή. Λίγο, τέλο πάντων, ναι, οκ. Τέλος Τέλο πάντων, είμαστε τώρα. Πού να συνηθίσουμε τώρα 20 άτομα. <σχυλί> 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 ο καθένα. Ξέρεις, και με boy και με δύναμη και ξέρεις, τώρα φαντάζομαι 20 κοκόρ γιατί ήμασταν 18 άτομα ήμασταν 18 όχι 12 ήμασταν από όλοι Πιο πολύ γέλιο παρά ε, και ο Σπανούλης, εκεί που προσπαθούμε να πιάσουμε σοβαρή συζήτηση μετά από δύο ώρες, αλλά να πούμε και δύο τρεις να σκοθούμε να φύγουμε, αρχίζει και φωνάζει ο Λάζαρος, όχι ο Λάζαρος, φωνάζει ο Παπαλουκάς, είναι λίγο με τα χρήματα ο Τσίπης και ο Παπαλουκάς, αύριο το πρωί λέει, Δέκα λεπτά θα κάνουμε καθυστέρηση στην προπόνηση. Κάτι τέτοιο. <Durch those rapper> <choix Courtney character> <damn Pokemonapan> <cartoon> τίποτα άλλο. Κάτι μπορεί να είναι. Και αρχίζουμε και τσακωνόμαστε όλοι μεταξύ μα. Όχι δέκα λεπτά, μισή ώρα να λέω. Άλλο, όχι τρία λεπτά, όχι δύο λεπτά. Πετάει το σπανούλη. Λέει παιδιά, λέει εντάξει, ακούστε και εμένα. Λέει δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Ε, τον κοιτάμε. Τώρα αυτό επειδή ήταν στο NBA, νομίζω ότι ήταν και. Ποιο ήταν. Ναι. Και λέει, κοιτάξτε, δείτε, εγώ λέει, θα κάνω προπόνηση αύριο. Εγώ θα είμαι έτοιμο μια ώρα πριν, θα πάω να κάνω βάρη. Θα... Τώρα <laughs> μιλάμε από την παραλία ήρθαμε. <laughs> Άλλωστε να κάνει και διπλή προπόνηση το πρωί. <laughs> και λέει, <laughs> θα λέω να πω, ξέρω ότι εγώ θα κάνω προπόνηση. Μίλησα με τον coach ότι εγώ άμα χρειαστεί. Και σηκώνει το Λάζαρο. <laughs> Ε, Σπανούλη, τώρα μιλάμε λίγα ελληνικά, λίγα ναι, ρώσικα, ναι, ναι, λίγα ναι, ναι, αγγλικά, ναι, 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 ναι. όλα μαζί τώρα με νεύρα ο Λάζο να μην πρώτο κουμπαντάρουμε. Άντερ δεν έπαιξε δευτερόλεπτο, λέει εκεί στο NBA, στο Νουβουά που πήγε. Το NBA το είπε Νουβουά. <laughs> <laughs> στο Νουβουά. Ο Νικοστιόν Nuvuat, Λάζαρε. Επειδή δεν έπαιζε δευτερόλεπτο εκεί, είχε ανάγκη να παίξει. Mm -hmm. Είχε και 15-20 μέρε διακοπέ. Mm -hmm. είναι... Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι ο άνθρωπο, δεν... ναι. άμα δεν κάνει προπόνηση, δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Σουπανούλης. Ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Το είναι κρατάμε θέμα. λοιπόν αυτό γιατί κάποιο θα δει ότι δεν έπαιξε χθε και θα πει οκ, okay, τον άφησα απ' έξω γιατί παίζει, α, έχει Ευρωλίγκα τώρα δύο παιχνίδια ε, και ότι δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει γίνει κουβέντα φίλε δεν μπορεί να το είπε έτσι. Κάπω έχει γίνει μια κουβέντα. Θα τον έπιασε τους. μετά και θα τον είπε έτσι πώ ξέρω του φανού, θα τον είπε κότσμα ή θα με βάζει στη δωδεκάδα και θα παίζω, είμαι τιμόπολεμο ή μη το, ξανα... το ξανακάνει αυτό. Ναι, ναι. Αλλά το μη το ξανακάνει αυτό είναι ε, απειλή. Ναι. Είναι, ε, γιατί <laughs> να σου πω και κάτι. θα και το πιο, το πιο σπουδαίο από όλα. Στην κίμη. Mm -hmm. Πού πήγανε Πού έχει έδρα. Στην καλκίδα. Ποιον πήγα να δούνε, Το Σπανούλι. Το Σπανούλι. Mm. Κατάλαβε. Mm. Είναι και αυτό. Δηλαδή, mm -hmm. ε, ο Μέση παίζει σε όλο τον κόσμο γιατί όλοι πάνε να δουν το Μέση. Mm -hmm. Ο Τζόρνταν, όλοι να δουν το Τζόρνταν. Έτσι είναι αυτό. Mm -hmm. Γιατί είναι και το, το, το Σπανούλι, το image, το, το προφίλ του, όλα mm -hmm. αυτά. Mm -hmm. Γιατί μπορεί η να πέσει. Ναι, mm σωστά. -hmm. Τα παιδιά που τον είδαν, οι άνθρωποι που τον είδαν από τη χαλκίδα, δεν θα ξανά έχουν ευκαιρία να τον δουν live να παίζει. Ναι, mm ναι. -hmm. Okay. Εντάξει, πάντω ο Ολυμπιακό νίκησε χθε με το 477. Ξεκίνησε εξαιρετικά με τη Χίμ και έκανε πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι με το Σπανούλι να είναι ορχήστρα κανονικά. Παρότι δεν ήταν βραδιά που έβαλε, ξέρω εγώ, 20 πόντου. Ε, δεν θα, δεν θα Αλλά οι επιλογέ του όλε στην επίθεση ήταν καταπληκτικέ ε, και κατάφεραν να κερδίσει με μια μεγάλη διαφορά. Τώρα βέβαια. Και έβαλε και στο τελευταίο δευτερόλεπτο τον Μπάζερ Beater Τον που που πάλι λένε ε, μόνο πάνω. Και πράγματι, είδε πόσο πήδηξε. Ναι, ναι. Δεν πήδηξε τώρα 60 πόντου. Άλμα. Ναι σε αυτό το σουτ. Εγώ φίλε, όσο, και να το βλέπω, όσα, πιδά, όσα πώς, χρόνια, παιδά, 65 χρόνια, όσα χρόνια και να το κάνει, δεν μπορώ να βάλω στο μυαλό μου ότι μπορεί κάποιο άλλο να κάνει αυτό το σουτ που κάνει αυτό με το πλάγιο, το βηματάκι, με το ίδιο χέρι. Ναι, δεν Από ξέρω, τα 7 μέτρα. δεν δοκίμασα. γίνεται. Το δοκίμασα, Δεν πήγα γίνεται. Να πέσω κάτω. Ρε, δε γίνεται. δεν το γίνεται. Όταν το έβαλε στον Παραθυναϊκό, πήγα να, πέσω, πήγα να το Πρόσεξε. κάνω κι εγώ. Δηλαδή, δεν γίνεται. Καταρχά, δεν γίνεται να φτάσει στην πασκευή, όχι το βάλει. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που κάνει αυτό το βηματάκι που κάποιο το λένε και βήματα και όλα αυτά. Δεν είναι ωραία, βήματα. Αυτό. Δεν είναι βήματα πρώτον. Και δεύτερον, για κάποιον ο οποίο έχει παίξει. Έχει κάνει πέντε προπονήσεις ρε παιδί μου. Μπάσκετ. Δεν σου λέω να έχει παίξει. Ναι, πέντε ναι. προπονήσεις μπάσκετ να έχει κάνει. Αν το προσπαθήσει από τα τρία μέτρα. Με ναι, παιδικότητα τώρα, θα... έπεσα κάτω. <laughs> Ζήτημα θα φτάσει στην μπασκέτα και ο τίποτα το κάνει τα 7 μέτρα και το βάζει. Ναι, με κορυδεύαν εκεί στη Μέντ πέρυσι που ναι. πήγα να το κάνω. <laughs> γιατί μου λέγανε είναι βήματα, η Βέμπλε θα το κάνω για να δω άμα είναι βήματα. Γιατί στο μάτι τη μπερδεύει ρε παιδί ναι, μου. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν είναι, είναι δύσκολη φάση, όντω. Είναι δύσκολη για να καταλάβει. Είναι πολύ πλάγια. δεν κάνει ναι. κανονικό μια θέση άμυνα ολόκληρη. Όντως, και είναι φοβερό. Και πάω να το κάνω και δεν. και, <laughs> και έπαιζε έτσι πειδικό, δεν έπεσα τελείω κάτω ναι. και με φωνάζει. ο Γρηγόρη, ο Μιχαηλή, άλλο 70 χρονών και αυτό ναι. μαζί μου. Μου λέει πρόσφυγε τη γραμμή ψηλέ <laughs> και καλά τι γραμμέ. <laughs> πρόσφυγε τη γράφει. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μα έχει πολύ πράγμα μέσα από το, ναι, έχει... και από το Σαββατοκύριακο. Ο Άρη και... έπαιξε. έπαιξε mm. και Άρησε, έγινε και εκεί ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα τον Dueto με Γιάννη Γιαννούλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα η εκπομπή pressing στην Air 3. Έχουμε κάνει διαφήμιση διαλύκη <Σιστεί> και πραγματικά έχει αρχίσει να αποκτάει πολύ ενδιαφέρον με τι τοποθετήσει του, του συναδέλφου. Απλά δυστυχώ δεν πρέπει να την ακούμε την ώρα τη εκπομπή, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Όλο το studio, yeah, ναι, ναι. Δίνει διαρκώ κάποια γκάζια. Είπαμε είναι κουβέντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Για τη διαιτησία. Τώρα έχει φύγει η διαιτησία, έχει πάει λίγο στα πιο γύρω-γύρω ποδοσφαιρικά. Οκ. Okay. Ακολουθεί και αριστερά. Λοιπόν, εμεί ξεκινήσαμε να λέμε λίγο για Ευρωλίγκα με αφορμή τον Ολυμπιακό και τον Σπανούλη. Με Γιάννη Γιανούλη εδώ πέρα μα δίνει διάφορε ιστορίε. Παναθηναϊκό, πώ είναι η περίπτωση. Εσύ. Παναθηναϊκό, να πω την αλήθεια, τον περίμενα καλύτερο με τη Μακάμπη. Ε, εντάξει. Ε, στο ΑΚΑ πιστεύω Παναθηναϊκό με όποιον και να παίζει. Ναι. Όποιο και αν είναι απέναντι. Είναι φοβορή. Είτε είναι λίγο παραπάνω είτε λίγο περισσότερο. Ναι. Ε, ήταν πολύ καλή η Μακάμπη. Στη λογική του δικού τη μπάσκετ, έτσι, γιατί έχουν κάτι φάσει με όλου του Αμερικανού εκεί πέρα που πραγματικά είναι στα χαμένα στην άμυνα, ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά στο κομμάτι του δικού τη μπάσκετ, αυτό το, το άναρχο να τρέξουμε, να σουτάρουμε, να καρφώσουμε, να κάνουμε. Το κάνει καλά, το άφησε δηλαδή ο να το κάνει. Και επίση το μάτι τη Παρασκευή που, που έπαιξε με τη Μακάμπη, ο Καλάθη ε, βγήκε 50 λεπτά το πολύ. Γιατί καλό ο Λιθωανός, για να παίζει με τον Άρη και ναι. με τον Πάο και με την ΑΕΚ και με το Ρέθιμνο και όλα αυτά ο Λεκαβίτσιο, αλλά για την Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει, σε ζόρικα μάτς. δεν υπάρχει Ευρωλίγκα παιχνίδι που να άμα. τότε κάνει και την κοιλιά ο Παναθανικό. Ναι, έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν. Από τη μία είναι σούπερ που έχει αυτό τον παίχτη, αλλά από την άλλη δεν έχει κάποιον δίπλα σου. Θέλουν με το ζόρι τον Νίκο τον Παπά να τον κάνουν ε, Play make... Μα βασικά ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Έχει πάρει μια εντολή ο Πασκουάλο από τον Γιανακόπουλο ότι ε, πρέπει να Αυτός παίζει. Πρέπει να παίζει, ναι. Έτσι είναι. και αυτό είναι χαρτάκι το κλασικό. Έτσι το λέω στο ποδόσφαιρο. το χαρτάκι. δεν πήραν άλλον. Κόρ δεν με νοιάζει τι πρόβλημα έχει με αυτόν. Πρέπει να παίζει. Πρέπει να παίζει. Μα με έβρισε, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άμα θε να μείνει και έχουμε αποδείξει. Έχει φάει πέντε προπονητέ για να κόβει. για τον Χαραλαμπόπουλο. Και τελικά το ίδιο είναι. Τέλο πάντων, ο, ο παπά δεν μπορεί να το κάνει γιατί ο άνθρωπο είναι εκτελεστή, είναι σκόρερ. Δεν μπορεί να αλλάξει στα 26, 27, 30 πόσο χρόνο δεν ξέρω καν πόσο είναι ο παπά. Παίζει Πάσε από 15 90, χρονών, παίζει αυτό. Πρέπει να είναι γεννημένο το 90. 90. Ποιο είναι 90. Το λάθο. Κόμμα. 90, νομίζω είναι. Ε, Τέλο πάντων, δεν υπάρχει δεύτερο playmaker έστω να μπορεί να κάνει το 1 τρίτο από τον. Ε... Και, και ξέρει τι νομίζω δεν υπάρχει. Ο Παναφυναϊκό εξαρτάται πάρα πολύ από το καλάθι. Δηλαδή, παίζει τον μπάσκετ του καλάθι. Ακριβώς. Οπότε όταν βγαίνει και ειδικά σε βραδιέ ζόρικε τώρα, έτσι δεν λέμε για παιχνίδι το οποίο μπορεί να τα έχει καθαρίσει. Σε βραδιά όπω ήταν αυτή τη Παρασκευή που όντω ήταν παιχνίδι που χρήθηκε στις λεπτομέρειε. Ε, δεν μπορούν να προσαρμοστούν οι άλλοι ή, ή, δεν μπορούν οι άλλοι να παίξουν τον μπάσκετ του καλάθι και ο Παναφανιακό δεν έχει. Μου φαίνεται να μην έχει και φέτο όπω το είχε και πέρσι. Πλαν B, ρε παιδί μου, δηλαδή, okay. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχει παίχτε διαφορετικού. Όπω είπε στο Playmaker. Αυτό ο Αουλακυβίτση που μπαίνει μέσα, αυτό ξέρει ότι θα παίξει δύο λεπτά, ενάμιση λεπτό. Προσπαθεί να κλέψει, να δώσει assist, να πάρει ένα rebound, να δώσει, να βάλει ένα τρίποντο, να, να κάνει ένα κλέψιμο και να κάνει layup μέσα σε ενάμιση λεπτό. Τον βλέπει πώ σου το σπάει. Ναι, ναι, ναι. Και τι σημαίνει αυτό, φάουλ κατευθείαν. Αυτό με το που μπαίνει κάνει φάουλ, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι λυπηρή. Με το που έμπαινε θα τον Billy, Ωραίο ο Λιμπερίδη. Ε, Φάουλ. Ναι. Γιατί θέλει να τα κάνει όλα γιατί ξέρει ότι έχει 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό στο δεκ... τη φορά που θα μπει. Ναι. Μπορεί να παίξει 6-7 λεπτά, αλλά θα παίξει 1,5 λεπτό να ξεκουραστεί λίγο ο καλάδες. Και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα για τον Παναθανικό. Αλλά εφόσον αντέχει και είναι και σκύλο και αντέχει, ο καλάζ μπορεί να παίξει 40 λεπτά συνέχεια. Είναι ναι, το θασκαρί του, είναι την το γριμολάδα του, είναι το μυαλό του. Αυτό είναι αλήθεια. Μια ε, είμαστε εδώ, πέρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Δεν τον είδαμε να παίζει καθόλου. Ουσιαστικά δεν έχει παίξει ακόμα. Αλλά εσύ στα 21, χρόνια ο Παπαγιάννη, θα γυρνούσε από την Αμερική Ποτέ. για να πάρει πέντε χρόνια συμβόλαιο στον Παναφυναικό. Ο Παπαγιάννη έχει κάνει το λάθο που έφυγε από το high school. Δεν πρόβλημα να πάει στο κολέγιο. Γιατί δου, ε, με είχε πάρει τότε ο μάνατζερ του Μάριου ο Λίμπιος, mm -hmm. να τον κάνω του μικρέ προπονήσει. Mm -hmm. Τώρα αυτό ήταν. 16 χρονών. 15-16 χρονών. Ναι. Είχε ένα διάλειμμα από το σχολ, το Λύκειο, ναι, 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 ναι. high school okay. το Λύκειο στην Αμερική. Mm -hmm. Αυτό το March, March πώς το λένε, που... τέλος πάντων είχε 10 μέρες στην Ελλάδα. Okay. Κάπου εκεί το Μάρτιο. Ε, και τον έκανα προπονήσεις. Και το, ξέρεις, και το λέω αγόρι μου, εσύ μην ξαναγυρίσεις ποτέ στην Ελλάδα. Θα έρχεσαι μόνο το καλοκαίρι για την εθνική ομάδα. Ούτε διακοπές δεν θα έρχεσαι. Θα έρχεσαι μόνο για την εθνική ομάδα. Τίποτα άλλο. Mm -hmm. Αλλά είναι από τι λύσεις φορέ που δεν φταίει ο μάνατζερ του. Ναι. Που, mm. Γιατί είχε μια πρώτη από τον Παναθανικό. μάλλον ο πατέρα του mm -hmm. είδε χρήμα γιατί μέχρι να γίνει draft έπρεπε να περάσουν τρία με πέντε χρόνια. Mm -hmm. Κατάλαβες. Ναι. Μπορεί να είχαν οικονομικό πρόβλημα. Μπορεί Συστά. να είχαν δεν λέω ότι ο μπαμπάς έτρεξε τα λεφτά μπορεί να πράγματι να μην είχαν να φάει οικογένεια mm -hmm. γιατί δεν μπορεί να, να δουλέψει ή να κάνει σχολείο πήγαινε μετά πήγαινε κολόγιο άντε να το δίνανε ένα πενταγκοσάρικο στο πονηρό που δίνουν mm -hmm. παραπάνω δεν μπορεί να δώσουν ε. mm -hmm. και ειδικά τώρα με το ίντερνετ με τι τράπεζε, με αυτά όλα δεν, στο NCAA στο κολεγιακό σε πιάνουν πριν το σκεφτείς mm -hmm. κάνει αυτό πηγαίνει στο MBA. Ε, Κάνουν το λάθος να την πέσουν στον Ντίβατ ναι. και στο Γιάκοβιτ mm -hmm. να ορμήξουν στο Σάκραμέντο, δηλαδή. Γιατί ξέρω πολλά πράγματα από μέσα. Mm -hmm. Για αυτού δεν ήταν ένα draft ε, κόπος για το Σάκραμέντο. Mm -hmm. ε, δεν τέριαζε στην ομάδα. Και έτσι δεν έπαιζε. Είχαν πάρει και τον κουφό. Δηλαδή, πας... Υπάρχει ακριβώ ένα που είναι 2-17, εσύ εισαι 2-17, ακριβώ το ίδιο μπροστά σου, ο οποίο παίζει 7-8 χρόνια. Δεν παίζει, δεν έπαιζε τόσα χρόνια ναι, στο NBA, Κάπου ναι. εκεί. Και πα εκεί, σε αυτή την ομάδα. Δεν είσαι διαλέξαμε, διαλέξα, δεν είσαι το νούμερο 1 και το νούμερο 2 που σκίζονται. Το νούμερο 13-14 ήταν. Πού μπορεί να κάνει ανταλλαγέ και όλα αυτά. Ήδη είχαν πολλού Ευρωπαίου. Mm. πήγε ο Ντίβατ να κάνει το Σακραμέντο Ευρώπη πώ ήταν η Σαν Αντώνιο Πέρε, αλλά με τα λιμά, όχι με. Πάρκερ και με. Πώ το λένε τον. που σταμάτησε φέτο. δεν, δεν, το κάνει αυτό, φίλε. Και μετά έρχεσαι και υπογράφει τώρα πέντε χρόνια με οψιόν NBA. Ποιο NBA, τελείω το NBA. Και να πάει, θα είναι ένα τσουβάλι, ένα πέχτης Τσακαλίδης, τσακαλίδη. Το οποίο θα βγάλει και 5-6 εκατομμύρια το χρόνο αλλά δεν θα κάνει αυτό που ονειρευόσουν. Εγώ νομίζω δεν θα γυρίσει. Έτσι δεν νομίζω. γυρνάει. Γιατί Και δεν έχει. Ότι... Συγγνώμη, δεν, 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 θα γίνει ποτέ κάτι του παίξει από ό,τι είναι. Αυτό ακριβώ. Γιατί ο αυτό, Παθαϊκός ακριβώ. Αυτό δεν θα κάτσει να ασχοληθεί μαζί Πώς. του. Θα προσπαθήσει, θα κάνει όσο επιτρέπει, αλλά δεν θα κάτσει ο Πασκουάλ να ασχοληθεί. Με την, άμα έκανε 200 σου το Παπαγιάννη το πρωί ή έκανε 100 κινήσει. Ακριβώ. Εγώ του λέω. Μπορεί να μην έπαιζε. Ναι. Αλλά θα γινόταν πολύ καλύτερο παίχτη για να παίξει κάποια στιγμή. Και, γιατί εκεί πέρα σε περιμένουν. Ακριβώ. Εδώ το, ο παπά εδώ πέρα ότι ψηλεί στα 22. Ότι, τι, τι, 22, 18 χρόνια εθνική ομάδα έπαιζαν Τι είναι δηλαδή, τι άλλο μυαλό έχουν οι κοντοί. Οι υψηλοί, οι αυτό που αργούν, τι υψηλό μου ακόμα. Mm. Αυτό είναι ένα παπά που το λένε γιατί μερικά παιδάκια έχουν μπόκι δεν έχουν μια στο κεφάλι του. Το θέμα είναι ότι ο Παπαγιάννη ε, έκανε ακριβώ ό,τι έπρεπε για να καταστρέψει την καρία. Τώρα λέει να έρθω στην Ευρωλέπτια. Παίζει στην Ευρωλίγκα. Πού να παίξει, εναντίον πιανού. Έπαιξε χθε με τον Άρη mm -hmm. και έκανε τρία φάουλ σε τρία λεπτά. Mm -hmm. Με ποιον, με τον Μαγκή. Τον οποίον δεν θα τον έπαιρνα φάουλ. Εγώ άμα έπαιζα αντίπαλό του, δεν θα τον έπαιρνα φάουλ. Δηλαδή θα με φώναζε ο προπονητή, βγάλω τον με φάουλ. Και θα λέει Όχι, θα τον άφρενα με έβαζε δυο καλάθια και θα τον έκανα πάρτι όλη τη μέρα. Δηλαδή θα τον έδινα και τυράκι και στον αντίπλο προπονητή, γιατί και μην νομίζω ότι είναι και Einstein όλοι. <laughs> ε, θα τον α... Εδώ θα του άφηνα εγώ του μάθου να μου ρίξουν τάπα. Εγώ άφηνα στην πρώτη φάση, στη δεύτερη να φάω τάπα και μετά πηδάνε όλο το βράδυ μαύροι. Δεν υπάρχει οι Αμερικάνοι. <laughs> Μα περάσουν για ρατσιστέ. Οι Αμερικάνοι. <laughs> δηλαδή, <laughs> καθόμουν έτρωγα μια τάπα, άκουγα τον πινιλίκι από όλου, μετά έκανα έτσι. Δε, ούτε, ούτε, τα χέρια δεν σήκωνα. Μόνο το κεφάλι κούναγα και πηδάγανε. Φιουου, καλά κεφάλι. Καλά δικεφάλι. Μετά πήγαινα στον προποντή. Βλέπει. Εντάξει, θα έκανα κάτι άλλο. Πάλι μπινιλί και έτρωγα. <laughs> Τέλο πάντων, εγώ αυτό έκανα. <laughs> Αλλά ο Παπαγιάννη Παπα είναι κρίμα, ρε φίλε. Και εγώ έτσι νομίζω. Κρίμα. Νομίζω κρίμα. δεν επιλογή. αυτό νομίζω. Μπορεί να το το παιδιό έτσι. Δεν άρα... του βγαίνει, ρε φίλε. Δεν του βγαίνει. Και για τα επόμενα πέντε χρόνια το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα είναι δύο-πέντε ψηλή πεντάρια. Τέλο. Όλοι θα είναι ντούκια. Θα είναι ε, σαν το Σιγάλα τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Το Δημάζη πόσο ήταν. Ο Σιγάλα, αν έπαιζε τώρα, το κάτω του πεντάρι θα ήταν στην Ευρώπη. Δύο μέτρα ξύλο, θα του ντουλούμιαζόλω το ξύλο. Θα ήταν ο καλύτερο παίκτη. Με τρίπλα, γιατί ο Σιγάλα έχει πάρα πολύ καλή τρίπλα. Ναι, ναι. Εντάξει, σουτ και. Δε, 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 θα, έκανε, θα ήταν σούπερ, σαν πεντάρι. Ο Χάιντ. Ακριβώ το ίδιο. Ο Χάιντ, έβλεπα το μάτι τη. Τζέσαι, με την προχθέ, το πρώτο μάτι τη Πιο πολύ από περιέργεια να πω την Παρσελώνα λίγο. Γιατί τυπώ τη έχει αλλάξει φέτο. Το πέσει τροποντή. Τέλο πάντων, οκ. Okay. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι. Η Τσέσσεκα κέρδε εύκολα έτσι. Σωστό. Το match ήταν μπροστά κάπου 15. Ξεκινάει εκείνη. Τα πρώτα 4-5 λεπτά είναι το μάτ που είναι μαζί οι ομάδε. Ωραία. Και κάπου στο 4-5 λεπτό η Τουδή βάζει το Χάιντ μέσα. Από εκεί και μετά η Τσέσσεκα έφυγε 10, 12, 15. Και από εκεί και μετά είχε όλη αυτή τη διαφορά που πήγαινε. Ωραία, γιατί στην αρχή ο Τόμιτ έβαλε καμιά 5-6 πόντου. και μόλι μπήκε ο Χάιντ που του είναι μέχρι εδώ, το Τόμιτ, μέχρι τον νόμο, ε, ναι. ο Τόμιτ δεν ξανακούμπησε την μπάλα. Ο, δεν να δηλαδή, ξανα ο Παπαγιάννη πήγε στον Παναθηναϊκό όταν θα παίξει Μπαρσελόνα Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκό Μπαρσελόνα, θα μαρκάρει τον Τόμιτ. Άλλον δεν μπορεί. Ναι. Ποιο άλλο είναι οι 15 κανένα ναι. άλλο. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν πλέον οι δινοσαυροι υψηλοί οι παίχτε που ήταν τα, 140 κιλά θυρία, ξέρει που ποστάρανε, που κάνανε κινήσει, παίρνανε την μπάλα στο low post, ανοίγαν όλοι και άλλοι μία τρίπλα, δύο. Δεν υπάρχουν δεν αυτά. με κάνει τρίπλα μέσα στη ρακέτα, τη φάγανε οι Δεν υπάρχει αυτό. Άρα δεν ταιριάζει. Ναι. Ο ακόμα και ο... έπρεπε και ο... να γίνει <σχελί> ακόμα πιο θηρίο <σχελί> από ότι είναι. Και, και στο να μάθει να παίζει <σχελίως> λίγο με πρόσωπο. <σχελίως> ε, <σχελίως> να κάνει και λίγο θέλεις, λίγο Δεν τον θέλει. Τι να το κάνει σουτάκι. Ποιον από 2-17 να σουτάρει. 2-17 να σουταρει Γιατί. Δεν σε ξαναδώσει στην μπάλα κοντό. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ο, δηλαδή α, είναι τώρα ο Λάγκφορντ. Mm-hmm. Εντάξει, καλά, ο Λάγκφορντ σε... δεν είναι ποτέ έτσι κι αλλιώ. Ναι, είσαι τώρα ο Λάγκφορντ και <laughs> βλέπει τώρα το 2017 στο σωτάρι του High Post. Θα του πετάει τι μπάλε στα πόδια. Να σου πω λίγο κάτι όμω. Δεν θα την πιάνει ο Ψιλό. Αν έμενε στην Αμερική δύο χρόνια ακόμα, θα δούλευε ναι. για αυτό το πραγματάκι να γυρίσει με το πρόσωπο του και να παίζει. Δεν χρειάζεται, Δεν θα, θα το, το, το ζητούσε ποτέ καμία ομάδα να το κάνει. Επειδή δεν θα γινόταν ποτέ τίποτα, ο, ο κουφό δεν είναι τίποτα. Κι όμως όλοι τον υπολογίζουνε, οι αντίπαλες ομάδες, κάνουν σκάουτινγκ mm -hmm. για αυτόν, mm -hmm. γιατί λένε, υπάρχει ο Κουφός, όπως mm -hmm. το στα αγγλικά, στην Αμερική, μπαίνει μέσα στη, για να ρίξει ξύλο, να πάρει rebound, θα βάλει και 5-10 πόντους, 15-20, ρεκόρ καριέρας. Ε, θα το κάνει. Ναι. Ο κουφό είναι και το στυλ. Έχει ρόλο. Έχει ναι. ρόλο. Θα είμαι ο είμαι ο τέρτος, ο πέμπτος ψηλό, mm -hmm. αλλά στα 48 λεπτά α, παίζουν όλοι αυτοί. κατάλληλος και ο πέμπτος ψηλό και ο έκτος ψηλό παίζουν, γιατί είναι 48 τα λεπτά. Mm -hmm. Είναι 12 λεπτά. Mm -hmm. μπορείς mm -hmm. να παίξει, δεν χρειάζονται και οι 12, 12 παίχτε. Mm -hmm. Και ο κουφός ξέρει, θα παίζω 12-14 λεπτά. λεπτά. Η δουλειά μου είναι να σταματήσω το τον, τον, τον αντίπαλο ψηλό και ότι πάρω. Από σκουπίδια, από τα rebound, από καμιά assist και αυτό. Ο, ο κουφό δεν είχε τριποντάρα, δεν είχε σουτάρα από ε, Ξανασούταρε τρίποντο ή δίποντο στην Ελλάδα. Μόλις Μόλι σταμάτησε αυτά και έγινε πιο δυνατό, πιο. ξέρει, πιο ταυρή. Mm -hmm. Δηλαδή, άμα έπαιζε ο Σακύλον ήλθε τώρα, αυτό, τον κουφό δεν βάζανε να το μαρκάρει. No. Άρα και ο Παπαγιάννης αυτό έπρεπε να κάνει το παιδί νομίζει ότι λόγω και ηλικία του ότι μπορεί να γίνει πολύ του και θα δουλέψει. Είμαι σίγουρο δουλεύει πάρα πολύ. Είμαι... και εγώ που τον έτσι 8-9 μέρε που κάναμε προπόνηση, σκύλο ό,τι τον έλεγα, το έκανε και αυτό και παλικάρι. Αλλά και πρέπει να μάθει δύο κινήσει. Υψηλή. Γιατί όσα παιδιά μα ακούνε, μην πάνε να κάνετε προπόνηση όλε τι κινήσει των ψηλών χακιμολάζιων ή βλέπετε και κάνετε. Καλό είναι και αυτά, αλλά για να κάνει καριέρα πρέπει να έχει μια κίνηση για το δεξί σου χέρι και μισή κίνηση για το αριστερό σου χέρι. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνει είτε από το κέντρο είτε από την baseline στην επίθεση. Άμα είναι να κάνει προσποίηση, μια τρίπλα προσποίηση, up and under, top, αυτό... Στον αγώνα δεν δηλαδή γίνεται αυτό. Αυτό, αυτό. Να φίλε και από αυτό, Πώ μπορεί να δουλεύει αυτό που μέσα στο παιχνίδι το βλέπει. Αυτό που λε. Έφαγα μετά από τον Αμερικανό, μετά πήγε όλη την ώρα. Ε, ναι. Ε, εντάξει, <laughs> αυτό είναι μια λέξη. Ναι, αυτό λέω. Εμένα αυτό με λέω. πήρε ο Μπράντοβιτ, <clears throat> η μοναδικό πράγμα που έβαλε τον Ιτούδη να με το μεταφράσει, mm -hmm. λέει σε πήρα λέει για το δεξί σου χουκ. Τίποτα άλλο. <laughs> και είμαι εγώ τώρα σαν το μαλάκι. <laughs> 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 νόμιζα θα μου πει <laughs> <laughs> και παίζει άμυνα και αυτό <laughs> <laughs> και δίνει ωραίε πάσει και μου λέει γι' αυτό. For defense and for right hook. Very good right hook. Τέλο. <laughs> Φύγε. <laughs> <laughs> και ο Μπλατ κάθε και συνομιλεί με το Σπανούλη. Άσε μας Λέω. ρε Μπλατ ρε τώρα. Λέω. Άσε μας ρε Μπλατ. Είδα να συνοηθεί τώρα. <laughs> ναι. Δεν okay. υπάρχει. Okay. Μαθαίνεις, <laughs> όχι μαθαίνεις, είναι καλό πράγμα να είσαι σε ένα-δύο πράγματα τέλειος. Παρά να είσαι ε, σε όλα το σε όλα του 8,5 ήταν ο κύριο Δημήτρη Διαμαντίδη και δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Είναι ο κύριο Μίστερ 8 και μισό. Στα κάνει όλα 8,5 κάθε μέρα. Mm -hmm. Εκτός Εκτό από το σκοράρισμα. Όλα τα άλλα ήταν 8,5. Σε έδινε 7-8 assist, 4-5 rebound, 2-3 κλειψίματα, 10 πόντου. Ναι, αλλά για 10 χρόνια αυτό έκανε. Mm -hmm. Ο Σπανούλη σου έβαζε 17-20 πόντους τα πρώτα 6-7 χρόνια. Τώρα επειδή έχει κλατάρει λόγω ηλικία και λόγω ότι όλοι, τώρα πλέον όλοι τον έχουν μάθει μέχρι και οι τελευταίοι. Θα τώρα να σου βάλει 7-8 πόντους στο Θα σου βάλει 7-8 ε, Αυτό ε, και θα έχει 0 στα 5 και θα πάρει την τελευταία επίθεση και θα σου <laughs> θα σου βγάλει και το τέτοιο. <laughs> ε, <πάρ'> το. <laughs> Καλημέρα σας. <laughs> θα πηγαίνει στο Αγγελόπουλος με το σορτσάκι και τους λέει πρόεδρε μείωση μπιλ. του λέει αύξηση. <laughs> 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 <λέει>, αύξηση. <laughs> <laughs> Ή πριν 20 μέρε, δεν είδε που έβαλα ένα τρίποντο εκεί και πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι. <laughs> ναι. Ή το Ευρωλίκαιο. Έρχεται εδώ μια ερώτηση η το Ευρωλίγκα. ερχεται εδω μια λέει: ναι. Ο Παπαχρόνης θα μπορούσε να παίξει σήμερα, Βεβαίω. Βεβαίω. Είναι τέτοιο κορμί, ε. Είναι τέτοιο για, κορμί. Για που, που πιστεύω, ε, χωρί να περιευθολογώ τον εαυτό μου, ότι θα είμαι ο καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. <laughs> <laughs> είμαι 2-4. παλικαρισια τωρα τώρα 2-4. Ναι. Θα γινόμουν ακόμα πιο ντούκι. Ναι. Δηλαδή θα είχα ένα πιο πολλά βάρη στον πάνω κορμό γιατί τα πόδια μου δεν υπήρχαν άλλα. Mm -hmm. Τα είπε και ο Φώτση, από ό,τι άκουσε. Ναι, <Τι> έτσι. Ε, είναι ακριβώ το στυλ που έπαιζα εγώ. Δηλαδή, γρήγορο ψηλό. Μπορεί να μην είχα είχαμπόι, mm -hmm. ήμουν καλό αθλητή, δηλαδή έφτανα ψηλά, πίδαγα ψηλά. Είχα μια έφεση στο rebound. Αυτό. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι θα έβαζε 20 πόντου. Θα ήμουν το καλύτερο καταρχάς, εργαλείο καταρχάς, του, καταρχάς, του προπονητή. Ποιοι είναι οι ψηλοί που βάζουν 20 πόντου. Κανένα. Γι' αυτό σου λέω έχει ότι. με 20 πόντου. Και για να βάλει 20 πόντου θα πρέπει να έχει πάρει 10 assist πλέον ο ψηλό. Όχι πλέον. 10, να έχει πάρει 6-7 assist πλέον, για, για, για να γίνουν ναι, 20, ναι, 20 πόντοι. Γιατί δε, πάρει, πόντι. δεν υπάρχει πλέον αυτό. Το... Πάρει... Ακριβώ αυτό πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον 5-6 assist. 2 επιθετικά rebound, 4 βολέ. Γιατί για να πάρει την bar και να πα πλάτη. Και κολοκόλο και να φτάσει, αντίο, δεν υπάρχει ναι, Δεν υπάρχει. υπάρχει. Ε, ο Βουγιούκα δεν τον είδε προχθέ. Ναι. Με τον Άρη, δεν ναι. τον είδε. Mm -hmm. Προσπάθησε να το κάνει με το μαγκί, mm -hmm. που μαγκί είναι ένα παλικάρι, παλικάρι, τίποτα άλλο. Χτίστη. Αλλά είναι παλικάρι. Ναι. Είναι, δηλαδή προσπαθεί, είναι. Σλο, είναι παλικάρι. Mm -hmm. Δεν μα Δεν Θα μου σα ακουθεί ο Βουγιούκα. Ναι. Ο Βουγιούκα είναι 130 κιλά τώρα. Δεν mm -hmm. είναι ψεύτικο. Mm -hmm. Μπορεί να είναι τα μούτρα του έτσι σβηστά. Αλλά δεν είναι ψεύτικο. Ναι, ναι. Στην Κύπρο βλέπει ότι ακόμα και ο δικό σου ο, ο Μπράντοβιτ ε, πήρε φέτο ψηλό και πήρε το Λοβέρν. Ε, πήρε ένα ναι. παίχτη ψηλό μεν, σέντερ, αλλά σέντερ αυτή τη εποχή. Ε, ε, ναι, αυτής της Ο Λοβέρν και με πρόσωπο μπορεί να γυρίσει γιατί πάει στο παρκή μπορεί να τη βάλει και με πλάτη να παίξει. Το πήκε πολύ καλό. Ωραία. Συγνώμη, Καλή αντίληψη. Τον τέτοιον δεν τον έκανε πεντάρι. Τον πατήστε. Ποιον. Ναι, στη Φενέρ, πώ το λένε τον Τζέχο. Το Βέσελι. Ναι, πεντάρι. πεντάρι. Όταν παίζαμε πεντάρι. στην Παρτιζάν mm -hmm. ήταν τριάρι. Τρία άρε ήταν. Ναι. Και μα λέει: Παίζουμε με την Παρτιζάν τώρα, ο Παρτιζάν Και κορόιδε το Βουιώσεβιτ, ε, Βου πώ το λέγανε, τον ναι, Ντούλε. Ναι, τον ο Βουμπράντοβιτ, τώρα σε meeting μέσα. Mm -hmm. Λέει αυτό: Έχει το καλύτερο. Λέει πεντάρι, λε στην Ευρώπη. Μόλι λέει πεντάρι στην Ευρώπη με εγώ και ο και ο Μίτλ, <laughs> τον λέμε. Όχι, θα μα. <laughs> 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 τι, 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 τι πεντάρι, αφού <laughs> <laughs> του <τι, τι> <laughs> ξέρω του παίξει. Ποιο, <laughs> δεν είχαν. Είχαν αυτόν τον αλλά δεν έπαιζε Ποιος πολύ, μωρέ. Ήταν ένα 2-30. Ποιο ήταν εκείνο τώρα. τώρα. Τέλο πάντων. Τη okay, παρτιδά. δεν μου έρχεται. Και λέει του καλύτερου πεντά, λέει και του βάζουν τρία. Λέει Φράγκη, λέει τον Αλβέρτη, τσιμπάτων. Mm -hmm. Δηλαδή μόλι παίρνει την μπάλα, τσιμπάτων. Και βγαίνουμε και είναι ένα 2-10 τώρα. Ήταν τα πρώτα μα και δεν είχα πολύ χαμηλή σκάουτινγκ, ναι, τότε. Ναι. Ήταν και με τη βιντεοκασέτα. <coughs> καθυστερούσε η βιντεοκασέτα. Και βάζει. <coughs> και μπορεί να είναι και πάνω από Καλά, με μέρα με περνάγε και τον ναι, και λέει ναι, αυτός είναι πεντάρι και, ναι. ναι. και μετά ναι. πήγε NBA mm -hmm. και μόλι μόλις από ναι, ναι, το ναι. Πήγε, τον πήρε mm -hmm. στη Φρένερ Παρτσέ mm -hmm. και τον έκανε πεντάρι. Mm -hmm. Ναι. Δηλαδή τον είχε δει... Ναι. είναι ο 2.30 έρχεται εδώ. Βράνιες, σωστά. ναι, ναι, ο Βράνιες. Βράνιες. Ναι. 2.28 έλεγε την τρεπότα να πει 2.30 μη ποπέτσα. Το λόγο, γιατί παίξαμε και το λέω κάτω μια κοσάρα μέσα εκεί, πάνω 8 φάουλα έπαιζα, τους φυράγανε τα <laughs> ε, ναι, <μιλά. laughs> Αν είναι δυνατόν. Θανάσκε και Αν είναι δυνατόν. τα κόσμο. Αν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Ναι. Αν είναι δυνατόν. <laughs> Σου λέω που τον αυτό ο βράνιε mm -hmm. έλεγε 2,25-2,26, αλλά ήταν 2,30. Αλλά ντρεπότανε. <laughs> Φίλε, τι ντρέπεσαι, είσαι 2,25 επί 2,30. Τι είσαι Άρα μπράβο. Ωραία, Πάστε. πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα να γυρίσουμε να πούμε γιατί τι έγινε στο Άρη Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, και πάμε... με τον coach Αγγέλο εδώ πέρα πάλι έκανε πάλι τα δικά του πέρα. Θα τα πούμε τώρα. τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τελευταίο μισό ώρα. Αυτέ επιλογέ των τραγωδιών ο Κόλκα έχει κάνει. Όχι, ή... αυτέ είναι οι δικέ μου <laughs> επιλογέ. είναι το <laughs> λαϊκό άκουσμα. Το επιτέλου νιώθω ότι κάνω κι εγώ εκπομπή. <laughs> Δε αφήσω, δεν σε αφήνω εδώ να παίζει τίποτα από αυτά. Ούτε Όχι, ή... έχουμε συνοηθεί. <laughs> η πρώτη ah. ώρα είναι η δικιά του. Με βάζει κάτι που ούτε καταλαβαίνω τι είναι. Και με τα τραγουδάει κιόλα. Ναι. Ah. Με το φροντιστήριο τα αγγλικά. <laughs> My name is Stavros Kolkas. <laughs> Όχι Stavros Kolkas, να το ναι. αλλάξει. Και. Ναι. <laughs> ούτε καταλαβαίνω τι λέει. Και η δεύτερη ώρα. Ε Γιαννάρα, δεν είναι καλύτερα έτσι. Ε? Μόνο εγώ, στο πρόγραμμα. Εγώ νομίζω ότι το Γιάννη το αρέσει πιο πολύ πρώτη. Λίγο. Αλλά δεν το, λέω, το λέει τώρα, Δεν πειράζει. Και λοιπόν, εσύ τι ναι. <laughs> 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 Λοιπόν, εδώ μα συνεχίζουμε μέχρι τι 10. Ντουέτο εδώ με, ναι. με Γιάννη Γιαννούλη. Έγινε και ένα σκηνικό ρε φίλε το Σάββατο στο, στο Παλέ Το οποίο θυμάμαι συχνά προπονέντες έτσι να φτάνουν τόσο κοντά Κοίταξε να δεις Διάβασα, ήθελα πρώτη φορά mm -hmm. Που ήθελα να διαβάσω ε, Δημοσιογράφους Μάλλον να πάρω, που παίρνουν θέση, όχι το συμβάν Που παίρνουν θέση επειδή μου και γράφουν ότι το τι έγινε Δεν το πέτυχε κανένας Κανένα δεν το πέτυχε το τι ακριβώ έγινε εκείνη τη στιγμή. Ε, δυο λεπτά πριν έγινε όλη η φάση. Δυο λεπτά πριν. Έχουν γίνει... Φαλ, μάλλον πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε ότι σφυρίζανε τα πάντα. Mm -hmm. Γιατί είδε ότι ο Αγγέλο λέει μοναδικός τρόπος να κερδίσει είναι να παίξει ξύλο. Yeah. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσει. Mm -hmm. Δηλαδή να αποβληθούν, μήπως παίξουν 5 με 4, 5 με 3, κάπου εκεί δηλαδή... Και οι ιδιαιτέ τα ξέρουν αυτά. Δεν είναι άσχητοι, δεν είναι μπουφοί. Να τα λέμε και αυτά. Τέλο πάντων, ξεκίνησε το παιχνίδι πολύ άγρια από τον Άρη. Mm -hmm. Ο Παναθανικό, έμπειρο ομάδα, τα ξέρει αυτά. Δεν μπήκε να ασχοληθεί. Mm -hmm. ε, αλλά δεν ήταν, ήταν παραπάνω από το συνηθισμένο. Ναι. Mm -hmm. Για να κερδίσει ο Άρης τον Παναθαϊκό έπρεπε να βγει από το παιχνίδι ο Καλάθη. Mm -hmm. Το mm -hmm. σκάουτινγκ mm -hmm. του Αγγέλου όχι το σκάουτινγκ τη ομάδα του Αγγέλου, το σκάουτινγκ του Αγγέλου, το πώ θα είναι, κάνει αυτό τον προπονητή mm -hmm. του αγώνα, γιατί κάνει και τέτοια, mm -hmm. ε, είναι να τσακωθεί. Άμα δεν μπορούν οι παίκτε Θα να τσακωθεί αυτό. Να το κάνουν πάνω κάτω το παιχνίδι τέλο πάντων. Όχι ανω κάτω. Άμα δεν τσακωθούν οι παίκτε του, να πιαστούν στα χέρια να κάτι να αποβληθεί ο Καλάθης mm -hmm. θα θα όρμαγε αυτό μέσα. Mm -hmm. Και τον κυνηγάει από το πρώτο λεπτό. Ναι. Τον κυνηγάγε mm -hmm. τον καλάθι. Ναι. Με ειρωνία, με τέτοια, όποτε τον τον έβρισκε γιατί το έβλεπα, το είδα το παιχνίδι mm -hmm. ε, δεν δώσανε δυο φαουλ στον Καλάθη δεν μίλησε για τον εαυτό του Καλάθης για αυτό mm -hmm. το Γουστάρο, γι' αυτό δηλαδή και γίνεται ένα φαουλ ε, χοντρό στο Λάγκφορντ mm -hmm. στο Λάγκφορντ mm -hmm. χοντρό και δεν το έδωσε mm -hmm. και mm -hmm. περνάει και πάει να κάνει τώρα φαουλ επίτηδε στο, στο Βεργίνη. Στο Βεργίνη τον κυνηγάει από το, πριν το κέντρο. Δηλαδή να, να τον κάνει ένα απλό φάουλ. Mm -hmm. Δεν σφύριγαν οι διαιτέ και όσο καθυστερούσαν να σφύριξουν το φάουλ, γινόταν πιο βίος ο Καλάθη. Όχι ότι τον χτύψει το Βεργίνη. Έχει mm -hmm. και επειδή τώρα έκατσε τώρα ακριβώ εκεί που μπροστά στον αγγέλο, ο Καλάθη δεν, 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 δεν κοιτάει καν τον αγγέλο. Πάει στον διαιτή, τον ορμάει. Mm -hmm. Το λάθο. Του καλάθι ήταν ότι δεν περιμένουν του παίκτε του να πάνε για πέσιμο και οι πέντε. Γιατί του είπα, θα κάνει αυτά τα πέσιματα. Όταν είναι φάουλ ή πέσιμο συνειδητή, μπορεί να πάνε και οι πέντε για να είναι ο διαιτή. Αν πάει ένα, έχει τεχνική ποινή, έχει δεν, δεν τον προλάβανε. Mm -hmm. Αλλά έχει και νεύρα, ξέρεις, είναι και ανθρώπινο. Δεν είναι μόνο. Ξέρεις, εντάξει, τα λέμε θα το κάνουμε, αλλά δεν τον προλάβανε. Ναι. Μέχρι να καταλάβουν όπου φάουλ πάμε μέχρι να δουν το καλάθι, ξέρει. Και μετά ξαφνικά ο αγγέλο αρχίζει να κάνει επίθεση. Βρήκε Αλλά το χώρο του λοιπόν. Βρήκε την ευκαιρία του. Ναι. Και πρώτο μάγκα από όλη την ιστορία είναι ο Πασκουάλ. Που ορμάει για τον παίκτη του. Δεν είμαι μαζί σου εδώ. Ωραία, το για Πασκουάλ. τον παίκτη του. Δεν είμαι μαζί σου. Πότε πήγε. Το τον Πασκουάλ. Μετά, τον... Μετά το ότι είπε ο Αγγέλου ξέρω εγώ στον Καλάθι. Όχι. Πρώτα έδωσε τεχνική ποινή στον Καλάθι. Ναι. Να πάρει την τεχνική ποινή ο Καλάθι. Mm -hmm. Να την πάρει και μετά όρμηξε στον Αγγέλου. Σε Τώρα πέρι, μιλάμε, πέρι, αυτά είναι δευτερόλεπτα. Αυτό δευτερόλεπτα, γι' αυτό ναι. έχω κολλήσει λίγο. Γίνεται το ε, φάουλ. Ο, Αγγέλου. Ο Καλάθη πάει ο, 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 ο Καλάθη. Ναι, πέφτει, αλλά δεν το γράφει ο ναι, Καλάθη. Δηλαδή, okay. ούτε, ούτε, καταλαβαίνει κιόλα. Ορμάζει ναι. Ορμάει στο διητή. Με το που του ρίχνει η πινελή και επίτηδε, δηλαδή τον είπε φάκρε, παιδί μου κάτι, τον είπε για να δώσει τεχνική ποινή. Δεν, ήθελε να το. Έπρεπε να πάρει ο Παναγιώτη τεχνική ποινή. <Το> Έπρεπε. <Το> είναι μέρο του παιχνιδιού αυτό. Είναι αυτό ότι κοίταξε το, εμεί είμαστε πανθαϊκό. Δεν, δεν πρέπει να παίζει εσύ μαζί μα. <Το> παίρνει την τεχνική ποινή για να ισιώσει η διαιτησία, γιατί άρχισε να το χάνει το παιχνίδι. <Το> Μόλι παίρνει την τεχνική ποινή, ο Αγγέλο είναι έξω φρενών και καλά, και καλά. Δηλαδή που τον κρατάγανε, τι θα κάνει, θα κοπανίσει τον. <Το> <Το> ποιον και μόλι τρώει την τεχνική ποινή, τότε τον ορμάει ο. Όχι, τον ορμάει. Mm -hmm. Ο Πασκουάλ με τρόπο το λέει: Δεν είναι fair play, δεν είναι αυτό. Τι κάνει, τι είναι αυτό. Σταμάτα να φωνά και κάνει τον παλικάρα. Έχω μία ενημέρωση ναι. ότι. Αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός έκανε φέτο προετοιμασία στο, στο πύλιο. Έπαιξε με τον, και με τον Άρη και με τον Πάουκ. Ναι. Στο φιλικό λοιπόν με τον Άρη, ο Αγγέλου, φιλικό τώρα προετοιμασία, το Μάτ τώρα έτσι, δεύτερο Μάτ φιλικό τώρα, ό,τι και αν είναι. Το σπαλό, γενικά έχει εκνευρίσει τον Πασχουάλ με τη στάση του. Ε, Όλου του εκνευρίζει. Ναι. Εκεί, ο εκεί, Αγγέλο να πάω. δεν είναι ο προπονητή, δεν μιλάμε για τα μπασχετικά του, τα βιβλία και αυτά όλα. Είναι ο άνθρωπο όπω όλοι mm -hmm. οι προπονητέ, γιατί πλέον όλοι οι προπονητέ δεν ξεκάνε τίποτα για ένα μαγικό σύστημα. Ναι, όλα τα συστήματα ίδια είναι. Ναι, όπω λέμε, είναι κάθετα, Οριζόντια και διαγώνια. Έτσι, αυτό είναι το μπάσκετ. Ναι. Όλοι το ίδιο ξέρουν. Και εγώ και εσύ που έχει παίξει ένα χρόνο, πέντε χρόνια και εραστεχνικά και εφηβικά και παιδί. Όλοι τα ίδια κάνουν. θέλω να πώς το μεταφέρει του παίκτε σου και τι παίκτε έχει. Εκείνη η διαφορά όλη. Mm -hmm. ε, ο Αγγέλο θέλει να κάνει φασαρία. Θέλει να κάνει φασαρία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, ε, για τώρα, για το σήμα του Άρη, είναι Ταλιμπάν. Ναι. Για το σήμα τη ΣΑΕΚ ήταν Ταλιμπάν, για το σήμα των Τρικάνων, Έτσι είναι σαν άνθρωπο. Έτσι είναι, αυτό μα βγαζει mm -hmm. Ότι όπου είναι δεν είναι το 500%. Αλλά φίλε, αυτό είναι. Τα έκανε πριν 30 χρόνια. Δηλαδή, ε, βλέπει κανέναν άλλον προπονητή τη σήμερα μέρα να, 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 να κάνει χειρονομίε, φασαρίε στο γήπεδο. Όχι, και... και, αν υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν. Κάνε 70 χρονών. Είναι 65 άριδε πλάσι. Και δεν μπορούν κιόλα λόγω ηλικία. δεν μπορεί να πετάγονται τώρα ο Πέσιτ και να πετάγεται για να κάνει τον καμπόια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει δώσει πολλέ αφρομέ τώρα ο Αγγέλος. Mm -hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε το Ουγγι Ντάγκα Ντάγκα Ντούγκα γίνω και πέρα του Χάρι Κλίν. Mm -hmm. Τι είναι αυτό. Νομίζω ότι του αρέσει και λίγο όλο αυτό το σκηνικό. Το γιατί το του αρέσει ε... το να γίνει κουβέντα για αυτό που είπε, για αυτό που έκανε. Που... Δεν δε μιλάμε για το κομμάτι τη δουλειά του ω προπονητή. Όχι, αυτό το είπαμε. Αυτό είναι, είναι κάτι α... άλλο. Ε... Μια χαρά το είναι. κομμάτι των εντυπώσεων λοιπόν νομίζω του αρέσει πολύ. Τη βρίσκει, ρε παιδί μου. Και, βρί... και βρίσιμο να είναι που λέει ο λόγο και αρνητικό. Ε, μα... ε, τη βρίσκει κάνει. να γίνεται κουβέντα γύρω από τον εαυτό ε, του. το κάνει. Ναι. Το κάνει αυτό γιατί νομίζει ότι μπορεί να, ξέρω, να κερδίσει δεν κερδίζει έτσι. Mm -hmm. Δεν κερδίζει. Εσύ η δουλειά του προπονητή είναι να έχει όλη την ομάδα 100% έτοιμη είτε για προπόνηση είτε για αγώνα είτε για τα γύρω-γύρω που χρειάζεται. Ναι. Mm -hmm. Αλλά δεν μπορεί τώρα ε, να κάνει αυτά. να ε, μην πω τώρα τι. Με, 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 με τέσσερι ζώνη και ένα man to man και να βάλει αυτόν που είναι man to man να φτύνει και να τσιμπάει ένα μπέχτη για να τον εκνευρίσει. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά γινόταν δεκαετία του 80 και του 90 που ήταν ένα καλό παίχτης και μια ομάδα. Ναι. ήταν ο Γκάλη και όλοι οι άλλοι και οι αντίπλοι προπονητέ βάζαν τέσσερι ζώνη και ένα να κυνηγάει του Γκάλη. Ναι. Και του έβαζε και, τέσσερι, και πίνητα τέσσερι, από του Γκάλη. Έβαζε τους έβαζε και 50 στα μούτρα. Δηλαδή, ποιο να το κάνει πλέον τώρα αυτό. Προσπαθεί να βρει κάτι τέτοιο τρόπου. Και δεν είναι όμορφο για τον Άρη. Και ειδικά για τον Άρη, γιατί ο Άρης ξέρει μπάσκετ και ο λαό και οι φύλαδροι και ο κόσμο και όλα. Να. Και βλέπουν ένα πράγμα τώρα στον πάγκο να κάνει ταρζανιέ. Mm -hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ε, πριν στο ξεκίνημα, ξεκινήσαμε για τον πάγκο. Για την ΑΕΚ έχει καμιά έτσι πρώτη εικόνα, Για την ΑΕΚ Είδα το παιχνίδι με το Περιστέρι, mm -hmm. την πρώτη αγωνιστική. Ε, η ΑΕΚ, είναι αυτή. Η ΑΕΚ. Τα τελευταία τρία χρόνια, τέσσερα από τότε που. Ήρθε ο Μάκη ο Αγγελόπουλο, ο πρόεδρο, ο χορηγό, ο ιδιοκτήτη, δεν ξέρω τι είναι, ο 1968. Mm -hmm. ε, είναι αυτό το πράγμα. Έχει πάρει τώρα ακριβού παίκτε. Δηλαδή έδιωξε όλη την ομάδα την περσινή. Έδιωξε. Φύγανε οι παίκτε, κάνει ράνι, δεν κράτησε του περσινού. Αδερφέ, πήρε δύο γιο... τίτλου πήρε. Κύπελο και Ευρώπη. Ναι, το γεγονός και διώχνει τώρα, του αφήνει να φύγει. Τι δεν ήταν τα λεφτά που τράβηξαν πέρσι, δηλαδή ο, ο Γκριν, ο Χάρη και ο Πάντερ. Και δεν κάθεσαι ούτε έναν. Ούτε έναν. Είναι, είναι πρόβλημα. Ξέρε, είναι αυτό το πράγμα, ότι αλλάζουμε όλου του παίχτε. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακό, που έκανε η Αγγελόπολη, ο Γιώργο και ο Παναγιώτη, που θέλαν ξαφνικά να χτυπήσουν τον Παναγιώτη. Παναθαϊκό. Ο Παναγιώτη έκανε δύο αλλαγέ. Ένα έφυγε, ένα ερχόταν, δύο φεύγαν, δύο ερχόταν. Η ίδια φιλοσοφία όλο αυτό. Στον Ολυμπιακό φεύγαν προπονητέ, παίκτε, όλοι. Προπονητέ, μόνο ο φροντιστή έμενε, ο ναι, ίδιο. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με τον Πάοκ ήταν καλή, γιατί πέτυχε ένα κακό Πάοκ. Ε, καλή θα είναι, γιατί είναι υπευταράδε. Ε, απλά δεν ξέρω στο εσύ, κομμάτι. Εσύ είδε ε, να έχουν εντολέ από τον Πάοκ. Ελάχιστα πράγματα. Πιστεύει είναι κακό πολύ... προπονητή ο Δεν Μιακή. όμως είναι κακό προπονητή. Ακριβώ, είναι πολύ καλό προπονητή. Και με χρόνια. Ναι, ακριβώ. Χρόνια προπονητή. Απλώ οι παίχτε που πήρανε μπορεί να, σου... να κερδίσουν τον Παναγενικό, τον Ολυμπιακό, άμα βρεθούν σε μέρα. Σε βραδιά, ναι. Και μπορεί να χάσουν από το περιστέρι, μπορεί να χάσουν από τον Μπαουκ, μπορεί να χάσουν από οποιονδήποτε. Ναι. Και όχι μόνο. Mm -hmm. Να πα στον Κολοσσό, α πούμε, και να χάσουν μέσα εκεί. Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Εκεί κρατάει φίλε την ομάδα αφού Εντάξει, πέρασαν 4 χρόνια, τόσα πλήρωσε. Δεν κατάλαβε ότι πρέπει. Δηλαδή το μαυροειδή τι τον άφησε να φύγει. Τι είναι, Κανένα μαύρο Τι τον άφησε να φύγει. Δεν είναι ένα δηλαδή, παίκτη που παίρνει 150.000, ξέρω 200 πόσα έπαιρνε. Που δεν νομίζω. Δεν νομίζω ήταν τόσο πιο ελεγχό. Ναι. Ε, 2-12 ένα ψηλό που τελειώνει τη φάση. Δηλαδή ένα θετικό ψηλό παίκτη. Δηλαδή καλό να υπάρχει αλλαγή του Ωραίο τύπο, μποέμα έτσι, χαβαλετζή, ωραίο. Με το χαμόγελο μόνιμα. Με το χαμόγελο πιο, πιο ψηλό. Σε χτυπάει στην προπόνηση. μπορεί να τον και το διώξει και αυτό. Είναι καταπληκτικό. Και χτυπάει. Σε, δηλαδή, όχι δεν το παίρνει χαμπάρι. Δηλαδή, ούτε. Το παίρνει χαμπάρι αυτό που παίζει. Ναι. Το παίρνει χαμπάρι αυτό που είναι εκεί πέρα δίπλα και βλέπει. Αν το βλέπει από πάνω, ούτε παίρνει χαμπάρι το ναι. πώ χτυπάει. Και δεν είσαι, μου το έχουν πει και άλλοι πάρα πολύ. είναι. Δηλαδή, Άρα ο μεγαλύτερος του όλων των προχώρων είναι ο Γιουνιάδάκη. Δεν τον Εγώ, σαν προπονητή, δεν θα τον έπαιρνα. Θα... Τρία άτομα θα μου χτύπαγε. Τρει παίκτε μα. Τρει συμπαίκτε. Δεν έχει. Πηγαίνει ο τύπο 120% σε κάθε φάση. Πάει με χίλια. Δεν σταματάει. δεν πιάνουν και τα μπε του Γιουνιάδάκη με τίποτα. Είχε ένα θέμα πριν, τα... κάθε φορά. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Ποιο. Ο Γιουνιάδάκη. Όχι, τι. Πηγαίνει στο λεπτά. Εντάξει, εδώ άλλοι φυσάντα τα δάχτυλά του ακόμα και παίζουν και πάρετε ένα τάλκ. Τάλκ, παιδιά. Γυρίζει στην τουαλέτα, όχι για γουλή. Τάλκ, παίρνει το Μανώλη. Ναι. Εκεί στον πάγκο, το Μανώλη. <laughs> να έχει ένα τάλκ εκεί στην τσάντα που έχει έτσι, με τα ρούχα. Ένα τάλκ. Για να μην φυσάνε τα παιδιά τα δάχτυλά του άμα είναι υδρουμένα. Ωραία. Ε, Ωραία. <laughs> Κατάλαβε. Δηλαδή τώρα η Άικ. Κρίμα να αφήνει να, να αυτού του παίχτε. Ναι. Και επίση, ξέρει, είναι αυτό που, έλεγα, που λέγαμε στο ξεκίνημα. τι, ξεκίνημα. Τι καλύτερο πήρε, δηλαδή. Τι, από το Μαυροειδή, τώρα κόλλησα εδώ με αυτόν. Τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Κράτησε το Χάντερ και δεν κράτησε το Μαυροειδή. Το Χάντερ. Το Χάντερ με το, Αλλά... το Χάντερ προχθέ με, με, με το Ισραήλ. Στα χαμένα. είχε ένα στα εννιά βήματα από κάτω. Στα χαμένα. Μόνο τώρα. Στα χαμένα. Έκλεψε την μπάλα, κλέβει την μπάλα, σπριντάρε 15 μέτρα, ούτε 15 μέτρα γιατί την έκλεψε στο κέντρο. Mm -hmm. Ένα, δύο, ούτε ήξερε που πάταγε στα χαμένα. Και επίση, εντάξει, τώρα εμεί μπορούμε να το λέμε έτσι. Απλά όταν ένα παίχτη έχει κάνει αυτά που έκανε πέρσι μετά και Αμερικανό, α πούμε, ωραία, και έπαιρνε, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα που λέει και ο Γιάννης ναι. ε, Και έχει πάρει το κύπελο στην Ελλάδα και το Basketball του League βγαίνει στην αγορά, ωραία, και θέλει 400, λέω εγώ να παράδειγμα. Ωραία. 300. Ωραία. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ ήταν σε φάση να τα δώσει. Γιατί γενικά από πέρσι έχει μαζευτεί λίγο στο οικονομικό κομμάτι. Δεν έτσι. έχει μαζευτεί, δεν κάνει τόσε αλλαγέ. Όχι, έχει, έχει μαζευτεί, νούμερα... σου λέω ότι δεν, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει στην αγορά και δίνει, ξέρω εγώ, όπω έβγαινε τότε στον Ήγκλι που θυμάμαι ότι του είχε δώσει καμιά 300.000 και δεν έπαιζε ένα χρόνο. Εδώ εγώ δηλαδή... έδωσε 60.000 εκατομμύρια, μήνα δίνει τον. Ε, του Πάουκ, τον, Ψηλό. Ε, τον Ψιλό. Πάουκ, τον Ψιλό τώρα γιατί φάω κόλμα εγώ. δίνει τον Βασιλιάδη που ήταν ωραία. Τον Μαυροκεφαλίδη. Αυτό. Δηλαδή 60 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν αυτό είναι Αυτό ήταν πριν απο δύο χρόνια. Θέλω να σου πω ότι από πέρσι ναι. γενικά την έχουν πάρει λίγο χαμπάρι. Ωραία. Και οκ, okay, άμα χρειαστεί να, χάρις... να κάνει αλλαγή θα ρίξουν. Δηλαδή πήρε αυτό από το MBA. Πεχτάρα. Εντάξει, αυτόν πε δεν μπορούσε να τον κρατήσω γιατί είναι για παραπάνω. Είναι και, και τύπου για, παρα... ναι, ναι, για παραπάνω. Τσάμπιζο, ναι, είναι για παραπάνω. Okay. Δηλαδή αυτό τον έδωσε 250. Ναι. Δεν μπορούσε να τον δώσει 400 χιλιάρικα. Εγώ νομίζω ότι μπορούσε να τα δώσει. Μπορούσε. Και επίση σκέψω ότι αν πέρσι τον περίμενε Μέχρι να μπει. Ε, ναι. να κάνει... Αρέ... Φέτο θα τον έχει έτοιμο. Εξ Δεν χρειάζεται Ωραία. Τίποτα. Ο Χάρη πε έφυγε. Ο γιατί Πάντερ είναι... που πήρε μετά και σου τόσα πράγματα πήγε στη Βίρτου. Ωραία. Κατάλαβε δηλαδή. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Mm ναι. -hmm. ναι. Αυτό είναι. Προσθήκε κάνει. Αυτό κάνει. Πρώτα προσθέτει και μετά φέρει. Mm -hmm. Αυτό ενώ στην ΑΕΚ αυτό πιστεύουν το λάθο. Πρώτα λένε δεν έχουν συμβόλαιο. Και μια καινούρια μόδα τώρα mm -hmm. ναι, να σου πω είναι ότι Παίζεται πολύ το, η λέξη συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή, τι, τι όταν, εννοώ, το κομμάτι εννοώ ότι... ότι όταν έπαιζαμε <laughs> εμεί. Mm -hmm. Τώρα, συνεχεία βάζω και δανεική καριέρα. Δεν, είναι και καλό, ε, δεν πειράζει. Όχι, okay. να βάζω συνέχεια τον εαυτό μου, σαν παράδειγμα. Είμαι σε μια συζήτηση τη εθνική αντρών mm -hmm. και είναι τώρα μισή ώρα συζητάνε ποιο παίκτη έχει συμβόλαιο, ποιο δεν έχει και πώ θα συμπεριφερθεί. Γιατί ολόκληρη ανάλυση τώρα όλο το προπολιτικό επιτελείο, επιτελείο. Δηλαδή, λέω και πετάγομαι εγώ. Και άμα έχει συμβόλαιο και άμα δεν έχει συμβόλαιο, ποιο είναι το θέμα. Λέει τώρα οι παίκτε αυτοί που έχουν συμβόλαιο είναι χαλαροί. Αυτοί που δεν έχουν συμβόλαιο είναι αγωμένοι που θα παίξουν, που θα κάνουν. Δηλαδή, για, γι' αυτό σου λέω ότι οι τώρα όλα ξεκινάνε από τον προπονητή. Έχει τώρα τον Παναγιώτο για να έχει προπονητή στην εθνική ομάδα και θα σκεφτεί. Ο Γιάννη έχει συμβόλαιο ή ο Πανούλη δεν έχει συμβόλαιο, ο Ντικούδη έχει δεν έχει. Εδώ, mm -hmm. αδερφέ, είσαι mm -hmm. εδώ, είσαι εδώ, τέλο. Να πα να πει το Γιαννάκη, κότζ, δεν έχω συμβόλαιο να μην κάνω. Έφυγε, ε, δρόμο, όπω είσαι. <laughs> δρόμο, mm -hmm. κροτσιδό. όχι δρόμο. <laughs> δρόμο και σιωπηλή τριμωνία τρία χρόνια να μην ξανα. <laughs> τον καλέ στην εθνική ομάδα. <laughs> με Γιαννάκη. <laughs> τώρα με προπονητέ κάποιου που. Παίρνουν 1.200 ευρώ, τώρα προπαιδείς την εθνική ομάδα, 1.200 ευρώ. Δεν γίνονται αυτά. Άλλη συζήτηση αυτή. Άλλη κουβέντα είναι αυτή που να γίνει άλλη φορά. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, μια που, που, είμαστε εδώ και έχουν ξεκινήσει και διάφορα παιχνίδια και τη εθνική ομάδα, στο 0-0 το μάτι, το 1 το λεπτό στη Φιλανδία. Ε, μοναδικά παιχνίδια από αυτά του Nations League, αυτή τη εκπληκτική διοργάνωση που ε, σκέφτηκε η UEFA, ε, είναι ε, το μοναδικό που έχει πει γκολ είναι το Λουξεμβούργο Σαν Μαρίνο. 1-0 προηγούνται το Λουξεμβούργο Κάτι που το έβινε διπλό ο Σταύρο Κόλικα το, το πρωί, λέγοντα ότι το Σαν Μαρίνο πληρώνει 67 στη στίχημαν, Εδώ που έχω ανοιχτά, βλέπω να πληρώνει 22. Άρα έπεσε πολύ. Άρα πήρε παιχνίδι. Τέλο mm. πάντων, λοιπόν. Ε, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να, να προσθέσουμε. Κάπω έτσι έχουν τα πράγματα. Ωραία κουβέντα μπασκετική έγινε σήμερα. Ωραία με το ξέρει μπασκετ. Καλό χαβαλέχη. Ε, γιατί εδώ. Για Γιάννη το σημαντικό δεν είναι να μιλάμε μόνο για μπάσκετ, αλλά λέμε καμιά ιστορία, γιατί αυτό είναι που, που μετράει πιο πολύ. Ε, και μπορεί να διαβάζετε και τι ιστορίε, ξέρετε. Α, να μπράβο. Άνα, μπράβο. Ο σωστά. Εκεί μπορεί να δείτε τι ιστορίε. Εσύ πότε με γράψει μια ιστορία. Θα πρέπει, θα πρέπει, να βρούμε χρόνο, αλλά θα, θα το κάνουμε. Εννοείται. Τι να βρει χρόνο, θα θα γίνει, θα κάτσει, θα πα το βράδυ, θα γίνει, στο σπίτι, θα ναι. βγει έξω. Ναι. Δεν βγήκε το Σάββατο, κύριε έξω. Το Σάββατο. Πού πήγε. Σε όλο το, ελληνικό πεντάγραμμα τη δεκαετία του 90. Ελά, πού. Ναι, βέβαια. Δεκαετία ε, 80 και 90. Το ένα ήταν στο principal ναι. και το άλλο ήταν σε ένα μαγαζί εδώ στο κέντρο που είναι μια κυρία. Έτσι λίγο μετά. Έτσι λίγο, ε, λίγο έτσι να φύγουμε από το και εκεί πέρα. Ναι, γιατί είναι λίγο αδυναμία η κυρία που είναι εδώ στο κέντρο. Παρασκευή και Σάββατο γι' αυτό. Τέτοια πράγματα. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά από εμά ακολουθεί Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ εδώ μέχρι και τι 12. Ξεκινάνε τα παιδιά με, το, παιχνίδι Άρι Πάουκ. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα αυτή πολύ ωραία, η πολύ πετυχημένη, πολύ χαρούμενη εβδομάδα με του, του Άρι Πάουκ. Uh, ντουέτο εδώ Γιάννη Γιανούλη και Σταύρος Κόλκα. Ξανά mm. την Παρασκευή με πλήρε τιμ. Σήμερα εμεί ήμασταν. Uh, κάναμε εξυπηρέτηση λόγω τη παρουσίας στη δημόσια τηλεόραση του Στην συναδέλφου συνέρτηρια. που διχάζει. Ναι. Ακόμα λοιπόν, γελάνε οι... <laughs> <laughs> για την κουβέντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό με εμά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.